Είναι επικίνδυνο πάντα όποιο κυκλοφορεί στη δυτική όχθη τη Λέδα Γάζα και την έβαψε του Ισραηλινού. Α θεωρήσουμε ότι έφτασε. Τώρα εσύ, για μένα είναι επικίνδυνο. Εσύ με αυτό που είπε, σαν να έκανε το συνήγορο του διαβόλου. Τι είπα για να πω. Αυτό το επιχείρημα. Όχι, διαβάζονται για να τα σχολιάσετε. Ναι. Ένα βίντεο που με συγκλώνησε, το είδα σήμερα το πρωί. Έχω δει όλα τα βίντεο, έχω δει τις ειδήσεις, έχω ενημερωθεί από φίλους, συγγενείς κτλ. Στη Γάζα. Έχω μάθει τα πάντα. Και σαν πρέσβες μου έρχονται πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Ρωτάει ο δημοσιογράφος ένα παιδί, πρέπει να είναι 8 χρονών. Φορέ φορά έλαν τον αυτό. Όχι, όχι, πέρα από αυτό. Επίδα, καθόταν ένα παιδί και του λέει τη κλασική ερώτηση που κάνουμε και οι Έλληνες και οι Παλαιστίνοι και δεν ξέρω αν άλλοι λέει, συνηθίζουν αυτή την ερώτηση, ότι τι θες να είσαι όταν μεγαλώσεις. Για μάντεψε, τι απάντησε. Γιατρός. Όχι. Ποιητής. Το είπε γιατί εμείς μεγαλώνουμε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον πρέσβη της Παλαιστίνης, τον κύριο Νατσάρη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Ιδανικά, μια τέτοια κουβέντα θα έπρεπε και θα μπορούσε να γίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Καλύτερες. Όμως, ο λόγος που γίνεται είναι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες που και εμείς θέλουμε να ακούσουμε, να μάθουμε, να ενημερωθούμε μακριά από την παραπληροφόρηση, των βομβαρδισμών μέσα από τα social media, διαφόρων απόψεων, ειδήσεων κ.ο.κ. που ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν πλαίσιο ως προς το... Καρχάς να ξεκινήσω με την ερώτηση που είχαμε μέσα στο δικό μου το μυαλό. Γιατί εκκλιμακώθηκε, τουλάχιστον για μας, ξαφνικά η κατάσταση στη Γάζα και αν για σας δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε ευνηδιαστικά όλη η κατάσταση. Η Γάζα, όπως ξέρετε, ζει υπό συνθήκες αποκλεισμού εδώ και 17 χρόνια. Τραγικές συνθήκες. Ο κόσμος δέχεται πιέσεις, ζει ξεφτυλιστική ζωή και κάποια στιγμή αντέδραση. Δεν είναι ξαφνικό. Για μας δεν ήταν ξαφνικό όλο αυτό που έγινε. Ίσως να ήταν αυτονόητο. Η κατάσταση τώρα, σήμερα, πώς έχουμε σήμερα, 16 του Οκτώβρη. Ποια είναι ακριβώς. Δηλαδή διαβάζουμε να ακούμε. Νομίζω ότι όλοι είδαμε τη τραγική και τη βάρβαρη επίθεση που κάνανε οι Ισραηλοί χθες στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που ήταν από τα σημεία που ο πληθυσμός της Γάζας δέχθηκε μια εντολή από τον Ισραηλινό στρατό να μετακινηθεί προς τα εκεί. Υποτίθεται ότι είναι ασφαλές μέρος. Ο απλός κόσμος πήραν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους κτλ. Και πήγαν σε αυτό το σημείο, σε αυτό το νοσοκομείο. Και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Πάνω από 500 νεκρούς. Υπάρχουν ακόμα πτώματα κάτω από τα ερείπια. Πολλούς τραυματίες. Ο κόσμος είναι πραγματικά ευνηδιασμένος τη στιγμή που οι Ισραηλοί δίνουν εντολή και λέω εντολή κάπως ειρωνικά, έτσι, να μετακινηθεί ο πληθυσμός από τη μία πλευρά να πάει στην άλλη και πάνε και τους βομβαρδίζουν και δεν ήταν μόνο χθες. Αυτό έχει γίνει την πρώτη μέρα που είπανε στους κατοίκους. Η ενημέρωση είναι να μετακινηθεί ο πληθυσμός στον Νότο. Ναι. Δυστυχώς. Γιατί στον νότο, στον βορρά, ποια είναι η διαδικασία. Υποτίθεται ότι έχουν τους δικούς τους συμπολογισμούς, ότι η Χαμάς βρίσκεται εδώ, το βάρος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς βρίσκεται σε αυτό το σημείο, να πάτε αλλού. Κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα και είναι κάπως διαφορετικά. Αυτά μας ταΐζουν στις ειδήσεις και τα λοιπά, πράγματα που εμείς οι Παλαιστίνοι από εμπειρία δεν τα χωνεύουμε. Όταν λέτε πιο επικίνδυνα, πω, τι εννοείτε. Πιο επικίνδυνα. Οι Ισραηλοί έχουν ένα σχέδιο και νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Πώς λέμε στα ελληνικά, δεν λέμε πρόβα γενεράλη. Ναι. Ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων
και το να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνοι από την πατρίδα τους είναι μέσα στα σχέδια των Ισραηλινών. Όταν λέμε από την πατρίδα όταν, και τη δυτική όχθη μαζί. Εννοείται. Είναι το όνειρο που έχουν οι Σιωνιστές, που έχουν οι Εβραίοι του Μεγάλου Ισραήλ, που έχει όλη τη Ιορδανία μέσα. Και αυτά, καλό είναι να τα ακούσει ο κόσμος και να καταλάβει. Αυτά δεν είναι προπαγάνδα δικά μας. Όταν βγαίνει ο Σμούτριτς, που είναι υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάου, όταν βγαίνει σε μια εκδήλωση που είχαν διοργανώσει οι Εβραίοι στο Παρίσι, στην καρδιά της Ευρώπης, και μπροστά του είχε το χάρτη της Μέσης Ανατολής, όλη τη Ιορδανία μέσα, μέσα στο Μεγάλο Ισραήλ. Είχε το χάρτη του Ισραήλ, συγγνώμη, και είχε όλη τη Ιορδανία μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Και είναι υπουργός. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας φανατικός, τυχαίος. Όχι, είναι υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου και μέχρι τώρα είναι. Εκφράζει όλους τους Ισραηλινούς τούτη η προοπτική του Μεγάλου Ισραήλ που αναφέρεστε. Ίσως τους περισσότερους. Να σας πω, από την πράξη, πολλές φορές μας ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι, γνωστοί, δημοσιογράφοι κτλ. Και λένε η τωρινή κυβέρνηση. Συγγνώμη, τι διαφορά έχει από την προηγούμενη κυβέρνηση? Καμία. Και τι διαφορά θα έχει από την επόμενη κυβέρνηση στο Ισραήλ? Πιστέψτε με, καμία. Εγώ είμαι 60 χρονών. Γεννήθηκα στα Κατεχόμενα, στη Δυτική Όχθη. Μεγάλωσα εκεί και μετά πήγα στην Ελλάδα και μετά ήρθε εδώ. Okay. Τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Όλες οι κυβερνήσεις του Ισραήλ, η ίδια πολιτική. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με τους Παλαιστινίους, μιλάω για τη συμφωνία Όσλο, και αμέσως ξεκινάς και χτίζεις τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Και οι επικισμοί στη Δυτική Όχθη αυξάνονται με τρελούς ρυθμούς. Εγώ λείπω ένα μήνα από τη Δυτική Όχθη. Όταν γυρίζω στη Δυτική Όχθη, βλέπω από ένα καινούριο επικισμό στην περιοχή Νάμπλες, Τζινίν, Ραμάλα, σε όλα τα υψώματα στη Δυτική Όχθη, σε όλα τα βουνά κτλ. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ήρθε η πρώτη εντιφάδα, ήρθε η δεύτερη εντιφάδα. Είναι η κατάσταση τώρα στη Γάζα. Δεν αλλάζει η πολιτική. Για μας τους ιδιαίτερους υπήρξαν, τουλάχιστον μέσα από τις δικές μας εντυπώσεις, ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το Ισραήλ, όπως ο Σιμών Πέρες, οι οποίοι ήταν περισσότερο πιο κοντά στο να βρεθεί μια. Ευχαριστώ που μου το θυμήσατε αυτό, να σας πω. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Να σας πω. Δεν ήταν ο Σιμών Πέρες, ήταν ο Σιμών Πέρες, αλλά πολύ περισσότερο ήταν ο Ισχάκ Ραμπίν. Ο Ισχάκ Ραμπίν στην ιστορία του Ισραήλ ήταν ο πρώτος, ίσως και ο μοναδικός ηγέτης στο Ισραήλ, που έφτασε πάρα πολύ κοντά στον πολιτικό χώρο προχειρό. Από το Εργατικό Κόμμα. Έφτασε πολύ κοντά στο να υπογράψει την οριστική συμφωνία με τους Παλαιστινίους και να παραχωρήσει τα εδάφη της Δυτικής Όχθης, Λωρίδα της Γάζας και Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με διαφορά κάποιες λεπτομέρειες. Ο Ισχάκ Ραμπίν, ξέρετε που κατέληξε? Εσείς ξέρετε? Ναι. Ποιοι τον σκοτώσανε, ποιοι τον εκτελέσανε εμψυχρό σε μια προεκλογική συγκέντρωση μέρα μεσημέρι στην καρδιά του Τελαβίβ. Εξ όσο γνωρίζω, εθνικιστές. Εθνικιστές. Ισραηλινοί εννοώ. Ναι. 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 Okay. Άρα πραγματικά ήταν ο μόνος που έφτασε σε αυτό το σημείο. Όλοι οι υπόλοιποι, όταν μιλάς για ειρήνη και μιλάς για τη λύση δύο κρατών, ούτε συμφωνείς, στο εξωτερικό τα λες αυτά. Και παίρνεις αποφάσεις για καινούριους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Δεν πάει δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να το πιστέψουμε εμείς οι Παλαιστίνοι που το βλέπουμε. Αλλά τώρα πλέον νομίζω ότι εσείς πρέπει να το πιστέψετε. Ούτε κανένας πρέπει να το πιστέψει. Άρα η πρόσφατη κλιμάκωση των γεγονότων στη Γάζα θεωρείται, κύριε Ατσάρη, ότι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου? Έτσι πιστεύω εγώ, ναι. Ωραία. Τι το προκάλεσε όμως? Κοιτάξτε, το να συζητήσουμε το Παλαιστινιακό από το περασμένο Σάββατο, πριν 10 μέρες, 12 μέρες, είναι άδικο. Είναι άδικο. Δηλαδή, δεν ρωτάς το θύμα γιατί αντέδρασες. Ποτέ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεσπάσει. Ανά πάσα στιγμή, αντέχεις ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε, δέκα, 15, 16 χρόνια. Τα διαφορετικό όμως.
Εγώ... Ήταν διαφορετικό, ναι. Και το χτύπημα το χθεσινό το βράδυ ήταν διαφορετικό από προχθές. Εντάξει, τώρα που είπες για χτύπημα, κύριε Πρεσβή, καρχάς πριν κάνω την ερώτηση του, εσείς πώς νιώθετε ότι προσεγγίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το όλο θέμα? Βλέπετε να συγκλίνουν προς σε μια συγκεκριμένη πλευρά ή υπάρχει... Εγώ λέω ότι είμαστε, πραγματικά, είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της παραπληροφόρησης και της υποκρισίας. Έτσι. Αυτοί που διαλέξαν να είναι οι εχθροί μας, ενώ το Ισραήλ, αν γυρίσετε στην ιστορία λίγο πίσω, θα καταλάβετε αυτά που σας λέω. Πόσο πίσω πρέπει να πάμε? Ας γυρίσουμε μέχρι το 1948. Ναι. Όχι πολλά. Αυτοί έχουν στρατεύσει εναντίον μας τον Θεό. Δεν λένε ότι ο Θεός μας χάρισε αυτή τη γη κτλ. Τη Βίβλο, τον Χίτλερ, το Ολοκαύτωμα, το Χόλιουντ και τώρα τα social media. Είναι μεγάλη πρόκληση, όπως καταλαβαίνετε. Για έναν λαό με τις δυνατότητες που έχουμε εμείς, είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Νιώθουμε πολλές φορές ότι είμαστε θύμα της παραπληροφόρησης. Και η αντίδραση της γενικής κοινής γνώμης, μια που με ρωτήσατε, σαν έτσι να έχω καταλάβει ότι ο κόσμος δεν ψάχνει πολύ. Παίρνει την... γρήγορη είδηση. Ακριβώς. Και προχωράει. Αλλά όταν υπάρχει όμως κατοχή και είναι ξεκάθαρο ποια είναι η κατηχόμενη χώρα και ποια είναι η δύναμη κατοχής, όχι, ο κόσμος πρέπει να λίγο να προβληματιστεί. Όταν ακούει μία είδηση πρέπει να την κοιτάξει από όλες τις πλευρές. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω θύμα και θύτη στην ίδια ζεγαριά. Δεν γίνεται. Δεν ρωτάς ποτέ αυτός που είναι που ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες, που ξεφτιλίζεται καθημερινά, γιατί αντέδρασης. Δεν μπορούν να υπάρχουν, φέρνει αντίδραση. Δεν μπορούν να υπάρχουν θύματα ταυτόχρονα όμως και από τις δύο πλευρές. Προσέξτε, εγώ το θέμα της, του συμψηφισμού στα πτώματα και στα αίματα και αυτά δεν μου αρέσει ποτέ. Και δεν πιστεύω ότι θα οδηγήσει πουθενά. Εξάλλου είναι εναντίον σας το πράγμα. Πώς? Είναι εναντίον σας, δηλαδή... Τα λέω εναντίον σας εννοώ σε θέματα αριθμών ανθρώπινης ζωής. Γνωστό ναι, ότι επεθάναν χιλιάδες Παλαιστίνοι. Ακριβώς, με αυτό λέω. Ποτέ δεν πάω τη συζήτηση εκεί. Να κάνουμε συνάλλαγμα με τη ζωή, το πόσοι επεθάναν από τη μια, πόσοι από την άλλη. Απλώς να σας πω, μία που είπατε για τη μέση μαζικής ενημέρωσης κτλ. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Με έχουν ρωτήσει αρκετοί δημοσιογράφοι εδώ στην Κύπρο. Από το Σάββατο μέχρι τώρα τουλάχιστον 15 δημοσιογράφοι με έχουν πάρει τηλέφωνο. Η πρώτη ερώτηση, ξέρετε ποια είναι? Καταδικάζεται αυτό που έκανε η Χαμάς? Δεν απαντάω ποτέ γιατί. Γιατί δεν δέχομαι την ερώτηση. Έχετε ρωτήσει ποτέ τον Ισραηλινό πρέσβη εάν καταδικάζει οποιαδήποτε πράξη του Ισραηλινού στρατού στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη? Έχετε ζητήσει από τον Ισραηλινό στρατό, από τον Ισραηλινό πρέσβη, να καταδικάζει γενικώς την κατοχή σαν κατοχή? Ό,τι ζητήθηκε από εμάς, το κάναμε. Μας ζητήθηκε να αποκηρύξουμε την βία και την τρομοκρατία. Το κάναμε. Μας ζητήθηκε να αναγνωρίσουμε το κράτος του Ισραήλ. Κάναμε ιστορική παραχώρηση και δεχθήκαμε. Μας ζητήθηκε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Το κάναμε. Τι απορρίψαμε? Δεν κατάλαβα. Το ότι οι Παλαιστίνοι αναγνώρισαν το κράτος του Ισραήλ, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, προσέξτε, ότι παραχωρούμε το 78% από την ιστορική Παλαιστίνη, κράτος του Ισραήλ. Και εμείς παλεύουμε, κάνουμε αυτοθυσίες, για να καταφέρουμε να έχουμε ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα. Και πού είναι? Αυτοί που μας δώσαν την ευκαιρία, είναι δυνατόν να λένε ότι δόθηκε ευκαιρία στους Παλαιστινίους? Με τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, τι γίνεται? Πώς μου δίνεις την ευκαιρία να έχω δικό μου κράτος στη Δυτική Όχθη και στη λωρίδα της Γάζας, που έχεις τη Γάζα με αποκλεισμού 17 χρόνια
και κάθε μέρα χτίζεις ένα καινούριο επικισμό. Τι σημαίνει αυτό? Με ποιο δικαίωμα μιλάνε για ευκαιρίες, χαμένες ευκαιρίες? Κοιτάξτε, η προπαγάνδα των Ισραηλινών είναι γνωστό. Εδώ χτίσαν ολόκληρο κράτος πάνω σε μια συγκεκριμένη προπαγάνδα. Εντάξει, έχετε την ευκαιρία δηλαδή, να μιλήσετε ελεύθερα και να πείτε όπως εσείς ξέρετε τα πράγματα, που τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Εγώ θα σας ρωτήσω αν καταδικάζετε το τι έκαμε η Χαμάς. Νομίζω είναι αυτονόητο. Σας απάντησα εγώ, σας είπα για τους συμψηφισμούς και τα ναι, λοιπά. Όχι, δεν θα ρωτήσω καν. Και νόμο που θέλω να ρωτήσω όμως είναι κατά πόσον η συγκεκριμένη μέρα και τα γεγονάδια της 7ης Οκτωβρίου εδώσαν αφορμή σε κάποιον ο οποίος έχει τούτη την επεκτατική ατζέντα. Εσείς πιστεύετε ότι το Ισραήλ με την ιστορία του, με την πολιτική που ακούγεται στη Δυτική Όχθη και στη Ρόδα της Γάζας τόσα χρόνια, με την επεκτατική πολιτική που ασκεί εις βάρος όλων των χωρών που συνορεύουν με το Ισραήλ, δεν κατέχει εδάφη από την Αίγυπτο, δεν κατέχει εδάφη από το Λίβανο, δεν κατέχει εδάφη από τη Συρία, δεν κατέχει εδάφη από τη Ιορδανία. Είναι οι παράγοντες αστάθειας στη Μέση Ανατολή του Ισραήλ. Αυτό το ξέρουν όλοι. Τι αφορμή χρειάζεται? Εμείς το αντίθετο λέμε το εξής, ότι το Ισραήλ, εφόσον όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι μια επεκτατική δύναμη, μια επεκτατική δύναμη δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δεν πρόκειται να λογικευτεί αν δεν δεχθεί πιέσεις και από εχθρούς και από φίλους. Πάντα το λέω και το λέω στους Κύπριους πολιτικούς. Πάντα το λέω ότι είστε φίλοι με το Ισραήλ. Να τους πιέζετε. Εγώ όταν έχω έναν φίλο μου προσωπικό, μόνο πρέπει να με θεωρήσει ότι είμαι ειλικρινής απέναντί του, μόνο όταν θα του πω τα λάθη τα δικά του. Θα του πω, έλα εδώ ρε φίλε, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Αυτό θα σε οδηγήσει κάπως. Σταμάτησέ το. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Έτσι είναι η ανθρωπινή. Οι φίλοι του Ισραήλ πρέπει να τους πιέσουν σαν φίλοι. Σαν άνθρωποι που αγαπάνε το Ισραήλ, πρέπει να τους πιέσουν ότι λογικευτείτε. Εδώ μου δίνεται μια πάσα, έτσι, μια ευκαιρία να αναφερθώ στους υποκριτές. Ποιοι είναι το τι? Πολύ. Θα τελειώσει η εκπομπή πριν να τελειώσουμε. Λάσου, κύριε, να λέμε η Ευρώπη. Είμαστε και εμείς υποκριτές, σαν Κύπροι. Θα σας πω. Επίσημα, όχι ο λαός. Θα σας πω η γνώμη μου για τη στάση της Κυπριακής Κυβέρνησης, θα σας πω μετά. Αν θέλω να σας πω ότι μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μπω σε αυτούς τους υποκριτές ότι έχουν κάνει δύο άσχημα πράγματα. Πολύ άσχημα όμως. Το ένα εις βάρος των Ισραηλινών και το άλλο εις βάρος των Παλαιστινίων. Θα σας πω πώς. Εις βάρος των Ισραηλινών το κακό, το μεγάλο κακό που τους κάνανε είναι ότι τους κάνανε να πιστέψουν ότι είναι κράτος υπεράνου το Ισραήλ. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να λέει, ό,τι να... Οτιδήποτε, οποιαδήποτε πράξη από τους Ισραηλινούς, κανείς δεν τολμάει να τη κατακρίνει. Κανείς δεν τολμάει να ανοίξει το στόμα του. Οπότε τους δώσαν το δικαίωμα να πιστέψουν ότι είμαστε κράτος που κάνουμε ό,τι θέλουμε και κανείς δεν θα τολμήσει να μας πει τίποτα. Συμπεριφέρεται το Ισραήλ με απόλυτη αλαζονία. Αλαζονία. Τώρα εις βάρος μας. Εμείς φτάσαμε στο σημείο της απελπισίας και της δυσπιστίας απέναντι στη διεθνούς κοινότητας και τα όργανα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη Γενική Συνέλευση. Γιατί βλέπουμε ότι ναι, μεν παίρνουν αποφάσεις, δεν εφαρμόζονται ποτέ. Έχετε ακούσει ποτέ κάποιος να λέει για κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ? Δεν έχει κάνει, δηλαδή είναι τόσο καλό παιδί το Ισραήλ, παιδιά, και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Τόσα χρόνια, με όλα αυτά που κάνουν, δεν βρέθηκε κάποιος να πει ότι αυτό όλη η ανθρωπότητα λέει ότι είναι λάθος. Δεν βρέθηκε κάποιος να πει ότι ας συζητήσουμε κάτι για ακυρώσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Ποτέ, ποτέ όμως. Ελάτε στους υποκριτές. Ελάτε να θαυμάζετε τα έργα σας. Ελάτε να δείτε τι καταφέρατε με αυτή την πολιτική δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εγώ έχω πει ότι ο κόσμος πλέον σαν να είναι μονόφθαλμος. Με το ένα μάτι βλέπει Ουκρανία, τι έγινε στο Ισραήλ, Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Παλαιστίνη τίποτα. Τι περιμένει ο κόσμος από τους Παλαιστίνιους δηλαδή? Τι, πόσο καλά παιδιά να είμαστε? Είπα ότι δεχθήκαμε ό,τι μας ζητήθηκε.
Το Ισραήλ ήταν, είπαμε, αναγνωρίσαμε το Ισραήλ, κηρύξαμε την τρομοκρατία, ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τους Ισραηλινούς, κάναμε την εσωτερική παραχώρηση και δεχτήκαμε το 1/4 από την πατρίδα μας κτλ. Από το Ισραήλ τι ζητήθηκε? Ένα πράγμα. Ένα. Να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τη δυτική όχθη και τη ρόδα της Γάζας. Τίποτα άλλο. Από αυτό το 22% που λέμε. Να αποσύρουν τις δυνάμεις. Δεν το κάνανε. Από τη διεθνή κοινότητα τι ζητήθηκε? Ένα πράγμα. Να πιέσει το Ισραήλ να εφαρμόσει τους νόμους και τους κανόνες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και αυτοί δεν το κάνανε. Να κάνω κάποια εύλογα ερωτήματα. Παρακαλώ. Υποθετικά, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, γιατί δεν το κάνουν? Εντάξει, αναγνωρίζουν ότι είναι μια δύναμη η οποία έχει τεράστια στρατιωτική δύναμη και διπλωματική επιρροή. Μάλιστα. Ήδη ισχυρίζονται ότι είναι το θύμα και επικαλούνται οργανώσεις όπως τη Χαμάς, οποίες οργανώσεις ξεκάθαρα και φανερά μιλάνε για αφανισμό, μιλάνε για αντισημιτισμό, σε σημείο αφανισμού. Τούτη είναι η δική τους θέση. Πώς πρέπει να το προσεγγίσουν, ούτως ώστε να κάνουν και εκείνη το ένα βήμα πίσω? Και έρχεται η 7η Οκτωβρίου και διά τους το άλοθι, όπως αντιλαμβανόμαστε, να φέρουν εις πέρα τούτο το μεγαλύτερο σχέδιο το οποίο εσείς λέτε. Να σας πω κάτι. Το τι πιστεύει, τι ιδεολογία έχει Χαμάς ή οποιαδήποτε οργάνωση κατά τη γνώμη των Ισραηλινών, απέναντι υπάρχουν τα κόμματα συνασπισμού της κυβέρνησης του Ισραήλ. Επικεφαλής το ένα κόμμα είναι ο Μπεν Γκεφίρ. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι ο Μπεν Γκεφίρ και τι συμπεριφορά έχει και τι γνώμη έχει. Γνωρίζουν όλοι, αν θέλετε, πείτε μας. Είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι Παλαιστίνοι δεν πρέπει να υπάρξουν. Ακροδεξιός δηλαδή. Ακροδεξιός. Και είναι μέρος της κυβέρνησης. Αν είναι κάτι το οποίο θέλετε. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι κάτι χειρότερο από ακροδεξιός. Αυτός που πήγε στην πόλη Χαουάρα κοντά στην Άμπλος, πριν να γίνουν αυτά που γίνανε 7 Οκτωβρίου, και είπε στους επίκους εκείνης της περιοχής, που η ύπαρξή τους από μόνη της είναι προκλητική, έτσι, και είπε κάψτε τους. Μπροστά στα μάτια του ρίχνανε βενζίνη στα αυτοκίνητα, στα σπίτια κτλ. Και κάψαν ολόκληρο το χωριό. Αυτός είναι ο Μπεν Γκεφίρ. Υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό το πράγμα ή μαρτυρίες? Πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν δηλώσεις του, υπάρχουν. Μόλις χθες έκανε μία δήλωση και λέει ποιος μιλάει για ανθρωπιστικές βοήθειες, για τη Γάζα κτλ. Όχι. Μόνο TNT πρέπει να στείλουμε στη Γάζα. Μόλις χθες. Αυτά είναι γνωστά. Και ο Νετανιάχο, όταν σχημάτισε την κυβέρνησή του, ήξερε. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μία εκδήλωση στο Τελαβίβ. Και όταν ενημερώθηκαν όλοι οι πρέσβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ, ενημερώθηκαν ότι ο υπουργός που θα έρθει να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση σε αυτή την εκδήλωση ήταν ο Μπεν Γκεφίρ, την ακυρώσανε. Ακυρώσαν την εκδήλωση, τη γιορτή. Επειδή θα ερχόταν ο Μπεν Γκεφίρ. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν τον δέχονται στην Αμερική ούτε για καλημέρα, ούτε στην Ευρώπη. Πουθενά. Άρα. Το να πιστέψουμε πλέον ότι είναι το θύμα του Ισραήλ, αυτό είναι λίγο χοντρό που λέμε στα ελληνικά. Διάβασα πάντως σε έγκυρα πόρταλς ότι υπάρχει αρκετή αντίδραση στο εσωτερικό του Ισραήλ ενάντια στις όποιες πολιτικές αποφάσεις του Νετανιάχου. Ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι έχει μεγάλη ευθύνη για το τι γίνεται τώρα. Και έναν επίσης μεγάλο ποσοστό σε μια άλλη νευρά δείχνει ότι μετά το τέλος πάντων των πραγμάτων πρέπει να παραιτηθεί και να λογοδοτήσει. Το διάβαζα και εγώ αυτό. Τούτο δείχνει μου ότι δεν είναι όλοι Ισραηλινοί. Μα δεν είπαμε ποτέ εμείς. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους Εβραίους. Ποτέ. Ξέρετε ότι στην Παλαιστινιακή Βουλή υπάρχουν Εβραίοι.
Δεν έχουμε πρόβλημα με τους Εβραίους, σαν Εβραίους, για όνομα του Θεού. Σας πω κάτι. Αυτό που λένε οι αντισημιτισμού. Δεν ισχύει το πράγμα. Θα σας πω. Αυτό το έχουνε στο σερτάρι. Όποιος τολμήσει και κάνει κριτική στο Ισραήλ, κατευθείαν αντισημίτης. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει πιάσει. Πολλοί Ευρωπαίοι και άλλες δεκότητες κάπως το υπολογίζουν αυτό και το φοβούνται. Γιατί είναι βαριά κατηγορία το να είναι κάποιος αντισημίτης. Εννοείται. Ωραία, αυτούς τους ονομάζουμε ότι είναι αντισημίτες. Αυτοί που υποστηρίζουν το Ισραήλ, πώς τους λένε? Δηλαδή τι ονομασία θα πρέπει να βρούμε για αυτούς, τι να τους βαφτίσουμε? Τους λέμε τι? Μιας και είπατε μου, αυτοί που υποστηρίζουν το Ισραήλ, είχατε πει προηγούμενος ήταν να μας πείτε λίγο τη θέση σας για την δημόσια και φανερή υποστήριξη της δικής μας ηγεσίας προς το Ισραήλ. Θα σας πω. Λοιπόν, αυτούς πώς τους λέμε? Εάν με όλα αυτά που κάνει το Ισραήλ στα κατεχόμενα και να μην σας πηγαίνω σε πολλές λεπτομέρειες και αρχίζω και σας λέω σκοτώσαν τόσα, έχουμε 5.000 φυλακισμένους, από το 48 έχουμε 100.000 νεκρούς, από το 67 μέχρι σήμερα έχουμε 1.000.000 Παλαιστίνιους που μπήκαν στις Ισραηλινές φυλακές, για να μην σας λέω όλα αυτά. Να μην σας λέω ότι μπαίνουν στις πόλεις της δυτικής όχθης μεταμφιεσμένα με γενική ρούχα ή με, ξέρω εγώ, με πολιτικά ρούχα και τα λοιπά και αυτά, εκτελούν με στεγαστήρες νέα παιδιά και φεύγουνε στις περιοχές που δεν επιτρέπεται να μπουν μέσα. Με τη συμφωνία Όσλο υπάρχουν τρεις κατηγορίες περιοχές στη Δυτική Όχθη. Είναι το A, B, C. Περιοχές A απαγορεύεται ρετά να μπει οποιονδήποτε Ισραηλινό, στρατιώτης είναι, πολίτης είναι, απαγορεύεται να μπει. Και μπαίνουν με πολιτικά ρούχα, σαν κύριοι, φνιδιάζουν κάποιους και τα λοιπά, τους εκτελούν και φεύγουν. Για να μην σας λέω όλα αυτά, έτσι. Σας λέω, μία χώρα σαν το Ισραήλ με όλες αυτές τις πράξεις. Και υπάρχουν κάποιοι που τολμούν και κάνουν κριτική. Κατευθείαν τους χαρακτηρίζουν ότι τάδε είναι αντισημίτης. Ο Ισραηλινός, ο Εβραίος, που κάνει κριτική στην πολιτική του Ισραήλ, αυτός είναι αντισημίτης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο πρώην αρχηγός της Μοσάντ, που όλοι ξέρουμε τι είναι η Μοσάντ, τώρα πριν ένα μήνα είπε ότι η πολιτική που εφαρμόζει το κράτος του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη είναι πολιτική apartheid. Ξέρετε πόσο βαριά κατηγορία είναι αυτή? Και ξέρετε τι βάρος έχει αυτή τη δήλωση? Γιατί ποιος την έκανε? Ο πρώην αρχηγός της Μοσάντ. Όταν ακούτε τον Ελάν Παπέ να μιλάει για apartheid, όταν ακούτε κάποιος διανοούμενος, όπως είναι ο Άβι Σλάιν, που έχει ζήσει το ολοκαύτωμα, έχει στις πλάτες του την εμπειρία του ολοκαύτωμα και λέει για apartheid, λέει οι Παλαιστίνοι διαπραγματεύστηκαν με τους Ισραηλινούς 30 χρόνια, και τώρα, μετά από 30 χρόνια διαπραγματεύσεις και τόσες παραχωρήσεις που κάνανε, ζουν υπό συνθήκες apartheid. Αυτοί είναι αντισημίτες, αφού είναι Εβραίοι, αφού είναι Ισραηλινοί. Ο αρχηγός της Μοσάντ είναι αντισημίτες. Οπότε αυτό το ότι είναι θύμα και είναι αυτό, εντάξει, αρκετά. Ο κόσμος πρέπει να σας πω κάτι. Αυτές τις μέρες που γίνονται όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα, είναι τραγικά. Δηλαδή, ζούμε όντως τραγικές στιγμές. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον, και αυτοί που υποστηρίζουν το Ισραήλ, και αυτοί που αγαπάνε το Ισραήλ, και αυτοί που κλαίνε για το Ισραήλ, και αυτοί που δεν, όλοι πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένας λαός 14 εκατομμυρίων, οι Παλαιστίνοι, δεν μπορεί να τον βάλει στο ράφι. Δεν γίνεται. Και επειδή με ρωτήσατε στην αρχή ότι πώς ξεκίνησε όλο το θέμα, θα σας πω κάτι. Αυτό, τώρα που δείχνω. Δείξε μου το εμένα αν τη φαίνεται στην κάμερα, βάρτε μπροστά σου έτσι. Έτσι. Πιο κάτω, εντάξει. Ωραία. Αυτή είναι η φωτογραφία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Νετανιάχου. Ο χώρος είναι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πριν ένα μήνα. Δείχνει
λέει ο χάρτης της Μέσης Ανατολής, που θα έχει normalization με διάφορες αραβικές χώρες, θα υπάρχει γραμμή Ινδία, Τελαβίβ κτλ. Όλο αυτό το σχέδιο που συζητάει ο κόσμος για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτό δεν έχει αναφορά για οτιδήποτε έχει σχέση με την Παλαιστίνη. Δεν μιλάει ούτε καν για τη Δυτική Όχθη, ούτε για τη Γάζα που επιτίθεται τώρα, ούτε η Ανατολική Ιερουσαλήμ, τίποτα. Είμαστε 14 εκατομμύρια που δεν υπάρχουμε πουθενά. Αυτό το έκανε, γιατί έχει σημασία που σας είπα ο χώρος στην Ειδική Συνέλευση. Αυτό το έκανε στην ίδια αίθουσα, στον ίδιο οργανισμό, που πάρθηκε η απόφαση για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Τόση ασέβεια. Δεν σεβάστηκε ούτε το χώρο. Που εκεί πάρθηκε η απόφαση για να ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ. Και ιδρύθηκε. Βέβαια ήταν η απόφαση για κράτος του Ισραήλ, κράτος της Παλαιστίνης. Εμείς ακόμα περιμένουμε. Αλλά ούτε αυτό δεν σεβάστηκε. Άρα πώς ρωτάει ο κόσμος ξαφνικά πώς ξεκίνησαν όλα αυτά τα επεισόδια κτλ. Δεν είναι λογική ερώτηση. Πώς τελειώνει η υφιστάμενη κατάσταση πρώτα και πώς μπορεί να επιτευχθεί μια λύση η οποία να ευνοεί την ύπαρξη αυτονομίας, ανεξαρτησίας και ελπίδας για τους Παλαιστίνους στο μακροπρόθεσμο. Μεσοπρόθεσμα όμως, τούτη η διαμάχη, τούτος ο βομβαρδισμός που γίνεται στη Γάζα, πώς τελειώνει, πώς το βλέπετε αυτό? Εγώ, καταρχήν για την τωρινή κατάσταση, αυτές τις μέρες, θα σας πω ψέματα, αν έχω καταλάβει πού θα καταλήξουν. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, δεχόμαστε μία επίθεση, υπάρχει γενοκτονία, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είναι χθες το βράδυ, σκοτώνεις 500 άτομα έτσι στα καλά καθόμενα, γενικόπαιδα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι γενοκτονία, εθνοκάθαρση. Κάνουν δοκιμαστικά μετακινήσεις πληθυσμού 1 εκατομμύριο να μετακινηθείτε από εδώ προς τα εκεί. Οπότε, όποιος σου λέει, ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, ίσως λέει ψέματα. Τι να κάνουμε, να μπουν μέσα? Γενικά, μπορεί. Μπορεί. Αυτοί δηλώνουν ότι θα μπουν μέσα. Κανείς γιατί δεν το κάνουν τόσες μέρες? Εγώ πιστεύω ότι και απώλειες θα έχουν. Πάρα πολλές. Ο Νετανιάχου έχει τα εσωτερικά του προβλήματα που αναφέρθηκε εσύ πριν από λίγο. Τώρα να πω ότι υπολογίζει την αντίδραση του κόσμου και τη γενική κοινή γνώμη και αυτά. Όχι. Πλέον δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ υπολογίζει καθόλου τη γενική κοινή γνώμη. Αυτό δεν είναι. Η αλαζονία του Ισραήλ έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν βλέπει κανέναν. Και δυστυχώς, μετά από αυτά τα γεγονότα, ίσως αισθάνονται ότι έχουν κάλυψη κιόλας. Από ευρωπαϊκές χώρες, από την Αμερική. Αν έχετε προσέξει, δεν μιλάει κανείς για κατάπαυση του πυρός. Μιλάνε. Δεν είπαν να σταματήσει εδώ. Όχι. Μιλάνε το πώς θα περάσουν γάλα και ψωμί και δεν ξέρω τι άλλο στους Παλαιστινίους. Είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτά μας προσβάλλουν. Αυτά μας προσβάλλουν. Δεν είμαστε. Είμαστε ένας λαός πολύ περήφανος. Εγώ θυμάμαι πάντα μια κουβέντα που είχαμε νομίζω στην ΕΡΤ. Στην Ελλάδα κάποτε, πριν πολλά χρόνια. Ήμουν φοιτητής ακόμα. Και ήρθε στην εκπομπή ένας γιατρός Έλληνας που είχε πάει στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια στην αρχή της δεύτερης εντιφάδας. Δεν τον ήξερα, καθόταν δίπλα μου και την ώρα που μίλαγε, λέει, θα ξεκινήσω την κουβέντα μου με κάτι που με εντυπωσίασε στη Παλαιστίνη. Έκατσα 15 μέρες και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, δεν είδα ούτε ένας Ζητιάνος. Εμένα πραγματικά μου έμεινε αυτή. Γι' αυτό τη λέω και στην εκπομπή σου. Μου έμεινε. Είμαστε πολύ περήφανος λαός. Να μην μας κοροϊδεύει η διεθνούς κοινότητας ότι πώς θα περάσουμε το ψωμί και το γάλα κτλ. Εδώ διαπράττονται εγκλήματα πολέμου εις βάρος μας και όλος ο κόσμος τα βλέπει. Τα λένε στις ειδήσεις. Τα λένε κανονικά ότι κόπηκε το ρεύμα. Είναι έγκλημα πολέμου.
κόπηκε το νερό, έγκλημα πολέμου. Δεν είναι μόνο το χθεσινό χτύπημα. Οπότε για την τωρινή κατάσταση πώς θα εξελιχθεί, θα σας γελάσω. Θα δούμε. Γενικώς όμως, υπάρχει κάτι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Και πολλές φορές το να απλοποιήσουμε τα πράγματα όταν στην πολιτική, γιατί λένε ότι η απλοποίηση των πραγμάτων αδικεί την αλήθεια. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ λέω να τα πούμε πολύ απλά. Υπάρχει κατοχή ή δεν υπάρχει? Με ρωτήσατε για τη στάση της Κυπριακής κυβέρνησης. Αναγνωρίζει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα. Αυτή είναι η στάση της Κύπρου. Και τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αν όχι όλες. Επίσημα όμως η Κύπρος, αυτό προς τιμήν της βέβαια, από τις πρώτες χώρες που μας αναγνώρισε σαν ανεξάρτητο κράτος. Και εγώ είμαι πρέσβης με όλα τα δικαιώματα που έχει ο Αμερικάνος, ο Ρώσος, ο Γάλλος, πρέσβης στην Κύπρο. Αλλά τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει κατοχή, αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος, υπάρχει δύναμη κατοχής και υπάρχει ένας λαός που ζει υπό συνθήκες κατοχής. Ξεφτελιστική ζωή, για να πούμε την αλήθεια. Και αυτό δεν είναι μόνο στη Γάζα. Ο κόσμος έχει κλείνει τα μάτια του και από τη Δυτική Όχθη. Εγώ είμαι από τη Δυτική Όχθη. Όταν περνάς από ένα checkpoint, μόνο αυτό σας λέω, θα σε χαθείς τη ζωή σου. Μία απόσταση που θέλει μισή ώρα, μπορεί να κάνεις και 8 ώρες. Μπορεί να κάνεις και 8 ώρες. Και όταν πλησιάζεις εκεί, στο σημείο έλεγχο, ένας φαντάρος 18-19 χρονών σε έχει σημαδεύει με το όπλο του και βλέπεις το λέιζερ να παίζει εδώ, στο ποκάμισό σου να βλέπεις λέιζερ. Δηλαδή, αν περνάει μία γάτα από πίσω και τρομάξει ο φαντάρος, θα σε εκτελέσει. Και έχουν γίνει πάρα πολλά. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει. Όλα αυτά που ακούτε ότι επιχείρησε ένας Παλαιστίνιος να πάει να μαχαιρώσει, λέει, έναν στρατιώτη στο checkpoint. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ή κάποιος με το αυτοκίνητο προσπάθησε να. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ είμαι από εκεί και τα βλέπω και τα ξέρω. Εάν σου χαλάσει το αυτοκίνητο στο checkpoint, τελείωσε. Κάνεις το σταυρό σου και προχωράς. Είναι 5 μέτρα να τα περάσεις. Κάνεις το σταυρό σου και προχωράς. Έτσι και σου σβήνει το αυτοκίνητο, έτσι και καίγεται μία λάμπα ή οτιδήποτε, σε εκτέλεση, είναι ψυχρό, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Να τερματιστεί η κατοχή. Να τερματιστεί η κατοχή. Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβούλου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Εμείς, όταν ξεκίνησε η ιστορία μας, σαν Παλαιστίνη, στην παιδεία μας, αν θέλεις, είμαστε εναντίον των ιστορικών διαψεύσεων. Γι' αυτό δεν αμφιβάλαμε ποτέ, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ το ολοκαύτωμα, δεν είπαμε πάντα, λέμε ότι είναι η μαύρη σελίδα της ιστορίας κτλ. Αυτό είναι γνωστό, η στάση μας είναι γνωστή. Εμείς σαν Παλαιστίνη όμως, έχουμε δεχθεί την άρνηση, έχουμε δεχθεί επανελειμμένα τις διαψεύσεις πάρα πολλές φορές. Πρώτον, και εδώ σας απαντάω πώς ξεκίνησε το Παλαιστινιακό. Πρώτον, το 1917, όταν οι Άγγλοι αποφάσισαν να δωρήσουν κάτι που δεν είναι δικό τους, να δωρήσουν, λέει, να χαρίσουν, λέει, την Παλαιστίνη, που είναι γη χωρίς λαό, σε έναν λαό χωρίς γη. Γη χωρίς λαό εννοώντας την Παλαιστίνη, εμείς δεν υπήρχαμε, σε έναν λαό χωρίς γη εννοώντας τους Εβραίους, τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι η πρώτη άρνηση. Φανταστείτε πόσο τρομακτικό είναι αυτό το πράγμα. Τη δεύτερη είναι ότι αμφισβητήθηκαν τα ατομικά και τα εθνικά δικαιώματα των Παλαιστινίων και εκδιωχθήκαμε δεκάδες χιλιάδες μέσα σε κάποιες ώρες στη Ιορδανία, στη Συρία, στο Λίβανο και αυτό βλέπετε τους καταβλισμούς των Παλαιστινίων στη Ιορδανία, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο κτλ. Και στη Δυτική Όχθη. Τρίτον και χειρότερον, υπάρχει άρνηση, διάψευση του να αναγνωριστεί η μεγάλη ευθύνη και η ιστορική ευθύνη που έχει η Αγγλία, η Αμερική,
αν θέλετε και η Ευρώπη, και οι ίδιοι Ισραηλοί. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη αυτό που τραβάει ο Παλαιστινιακός λαός αυτή τη στιγμή. Άρα τις αρνήσεις και τις διαψεύσεις τις ιστορικές εμείς τις δεχτήκαμε, όχι οι Ισραηλοί. Τότε γι' αυτό να μην μιλάνε για ευκαιρίες και χαμένες ευκαιρίες. Εμείς μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Αν θέλουν να πούνε ότι μας δίνουν ευκαιρίες και εμείς αρνηθήκαμε και χάσαμε τις ευκαιρίες, τώρα τι να σας πω. Κύριε Τσάρη, νιώθω ότι η κατάσταση είναι ένας γόρδιος δεσμός που πρέπει να κοπεί για να λυθεί το όλο ζήτημα. Με τούτα που μου λέτε, βλέπω δύο πλευρές οι οποίες έχουν μια διαμάχη που πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και εμένα η απορία μου είναι πώς πιστεύετε σταματά με πραγματικά δεδομένα η όλη κατάσταση. Λοιπόν, πάλι σας λέω το ίδιο. Εμείς με τους Ισραηλινούς δεν είμαστε σε φαύλους κύκλους. Δεν είμαστε σε φαύλους κύκλους. Φαύλους κύκλους σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πού είναι η αρχή και πού είναι το τέλος. Έτσι δεν είναι. Αν το ξέρω καλά στα ελληνικά. Δεν μοιάζει με την περίπτωση δικιά μας. Η αρχή τι ξέρουμε. Η κατοχή. Απλά. Το τέλος, ο τερματισμός της κατοχής. Και ξανά σας λέω το ίδιο. Πώς γίνεται μια επεκτατική δύναμη να τερματίσει την κατοχή. Με πιέσεις και από φίλους και πάλι σας το λέω και από εχθρούς. Να επιχρεώνουν το Ισραήλ, να πιέζουν το Ισραήλ να συμμορφωθεί. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Άρα τούτο όλο που γίνεται θεωρείται μια μορφή πιέσης προς το Ισραήλ. Εγώ θα έλεγα αντίδραση. Εμείς σαν Παλαιστινιακή αρχή έχουν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια και τελευταίους μήνες ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Μην καταπιέζετε άλλο τον Παλαιστινιακό λαό. Βλέπατε κάτι δεν δηλαδή γίνεται. Να ετοιμάζεσαι. Δηλαδή περιμένατε τούτον. Θα σας ρωτήσω τώρα αν ξέρατε ήταν να γίνει τούτο, αλλά νιώθατε ότι σε κάποια φάση να σπάσει. Ήτανε, να ξεκινήσει. Λέγαμε πάντα λέγαμε ότι η περιοχή βράζει. Η περιοχή βράζει. Δεν αντέχεται η κατάσταση. Τούτον οφείλεται και στην την άνοδο των ποσοστών στήριξης και δημοφιλίας της Χαμάς, δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπατε, άρα έκαναν το συνειρμό. Ας αφήσουμε τη Χαμάς. Εγώ σας μιλάω σαν Παλαιστίνιος. Μα είναι και τυχαίνει, όχι, είναι σημαντικό, αλλά το ξέρω ότι είναι σημαντικό, απλώς θέλω να σας πω. Εγώ είμαι απλός πολίτης, Παλαιστίνιος. Σας το λέω, η ζωή, ο ξεφτιλισμός δεν αντέχεται. Δεν χρειάζεται να έρθει η Χαμάς να μου κάνει μαθήματα πώς να αντιδράσω σαν άνθρωπος. Πώς να θέλω την αξιοπρέπειά μου. Πώς να θέλω εγώ την αξιοπρέπειά. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις αρχές της δεύτερης εντιφάδας, εγώ ήμουν στην Ελλάδα. Όταν λέτε εντιφάδα, μπορείτε να πείτε στον κόσμο τι σημαίνει εξέγερση. Για να. Πέθανε ο πατέρας μου. Ήταν 62 χρονών. Νέος. Εντάξει, εγώ ήμουν στην Ελλάδα, ήταν ακατόρθωτο, όχι δύσκολο, το να πάω στη Παλαιστίνη. Να πάω στη κηδεία του πατέρα μου. Έτσι, γιατί ήταν όλο ξαφνικό, δεν ήταν ούτε άρρωστος, τίποτα. Okay. Η αδελφή μου είναι παντρεμένη με έναν γιατρό που σκοτώθηκε μετά από κάτι μήνες, εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, είναι με το αυτοκίνητο 15 λεπτά από το χωριό μου. Από εκεί που θα γινόταν η κηδεία του πατέρα μου. Έτσι. Ξεκίνησαν αυτοί και ο άντρας να πάνε στην κηδεία. Δεν τα κατάφεραν. Περάσανε από διάφορα χωριά, από βουνά, με τα πόδια, άλλο αυτοκίνητο να έρθει να τους πάρει από εδώ και εκεί. Δεν τα κατάφεραν. Και πήγαν την άλλη μέρα. Αυτό χρειαζόταν να έρθει Χαμάς και να μου διαβάζει κάτι από το Κοράνι για να μην πείσει πώς να αντιδράσω απέναντι στους Ισραηλινούς που με καταπιέζουν. Γι' αυτό σας είπα ότι η προπαγάνδα κάπως έχει όρια.
Τώρα βλέπω Χαμάς, ISIS, η Παλαιστίνη, διαβάζω τι μας γράφουν στα site της πρεσβείας εδώ. Ευχήθηκα κάποια στιγμή προχθές να είχα ξεχάσει τα ελληνικά που ήξερα, για να μην μπορέσω να διαβάζω ένα σχόλιο που το γράφει μια κυρία, γράφει «Καλή επιτυχία Νετανιάχου». Στην επίθεση που θα κάνει στη Γάζα, όταν ξεκίνησε τους βομβαρδισμούς, «Καλή επιτυχία Νετανιάχου, για όνομα του Θεού, μακάρι να μην ήξερα ελληνικά για να μην διαβάζω το σχόλιο». Αυτοί είναι θύματα. Όλοι αυτοί που τα γράφουν και τα λένε είναι θύματα της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης. Εγώ τις συγχωρώ. Γιατί, εντάξει, δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Έχουν πέσει θύμα. Υπάρχει μια, πέρα από τη στρατιωτική επιχείρηση που κάνει ο Νετανιάχου, πέρα από αυτό, υπάρχει μια άλλη επιχείρηση που εξελίσσεται στο εξωτερικό. Προπαγάνδα. Θύμα. Ξανά οι Εβραίοι θύμα. Ξανά το Ισραήλ θύμα. Θύμα και θήτη στην ίδια στιγμή, δηλαδή, δεν πάει. Ο κόσμος πρέπει... Σήμερα βάλαμε στο κτίριο της πρεσβείας μια αφίσα μεγάλη. Δείχνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και λέει «Open your eyes». Τίποτα δεν ζητάμε από τον κόσμο. Δεν θέλουμε καμία στήριξη. Ούτε θέλουμε να μαζέψουν λεφτά, να στηρίξουν την Παλαιστίνη, ούτε γάλα, ούτε φάρμακα καν. «Open your eyes». Άνοιξε τα μάτια σου και δες τι γίνεται γύρω σου. Η οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν οι Παλαιστινίοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι αρκετή. Μιλούμε για να γνωρίζει ο κόσμος και διορθώστε με αν κάνω λάθος, για έναν ποσό 35 δις τα τελευταία 25 χρόνια. Πέραν της βοήθειας, τι άλλοι πόροι υπάρχουν για να μπορεί, ας πούμε, ο Παλαιστινιακός λαός να επιβιώνει, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε την βοήθεια η οποία προέρχεται από τα φιλικά προσκύμενα αραβικά κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλλεται οικονομική βοήθεια. Πέραν τούτου, τι άλλους πόρους έχουν οι Παλαιστινοί? Εγώ κάποια στιγμή... Ισχύουν τώρα τα νούμερα που είπα. Θα σας πω, ένας φίλος Κύπριος μάλιστα, μου είπε έχεις καταντήσει αλαζόνα, ότι έχω αλαζονία. Γιατί, μου λέει, εντάξει, είπαμε, Παλαιστίνιους, εντάξει, ο καθένας είναι περήφανος για το λαό του, για την καταγωγή του. Είσαι μια δόση παραπάνω, τι έχεις πάθει? Του λέω, κοιτάξτε να δεις. Όταν εγώ ζω σε κατεχόμενα εδάφη και έχω 18 πανεπιστήμια, δικαιούμαι να είμαι περήφανος. Όταν εγώ έχω στην Ελλάδα μόνο 168 Παλαιστίνοι ιατροί στα καλύτερα νοσοκομεία, δικαιούμαι να είμαι περήφανος. Όχι επειδή έχουμε γιατρούς. Προσέξτε, επειδή είμαστε Παλαιστίνοι και επειδή ζούμε υπό συνθήκες κατοχής και αυτοί που είναι στο εξωτερικό ζουν στους καταβλισμούς, σε άθλιες καταστάσεις. Εγώ όταν η οικογένειά μου, είμαστε 11 αδέλφια. Καμπούσα, 11, ναι. Και 11 έχουμε τελειώσει το πανεπιστήμιο. Πού σπουδάσατε, αν επιτρέπετε? Εγώ σπουδάσα στην Ελλάδα. Και τα αδέρφια? Άλλο στην Αμερική. Άλλο στη Γερμανία. Πώς τα καταφέραμε? Άλλο στη Παλαιστίνη. Πώς τα καταφέραμε? Ο μεγαλύτερος, μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο και ξεκινάει η δουλειά, από το μισθό του είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει το μικρότερο. Πώς κινείται η οικονομία στη Γάζα και στην Παλαιστίνη? Δεν έχετε συναλλαγές με άλλες χώρες, ενώ πώς πάει? Έχουμε, προσπαθούμε. Πιστέψτε με ότι εμείς αν δεν έχουμε την κατοχή και αν έχουμε αυτό το περιβόητο παλαιστινιακό κράτος, έχουμε φοβερές δυνατότητες. Τι διαφοροποιεί τους Παλαιστίνιους από τους άλλους αραβικούς λαούς? Τι είναι που σας ξεχωρίζει, ας πούμε? Ίσως αυτές οι δυσκολίες που περάσαμε και περνάμε τώρα, μας φάνανε μπροστά στη, θεωρούμε τη ζωή πρόκληση, challenge. Οπότε πρέπει να σπουδάσουμε, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τους μικρότερους, να σπουδάσουν και αυτοί, πρέπει να πάρουν πτυχία. Ξέρετε, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο από την Αθήνα. Όταν
κάθομαι με μια παρέα στη Παλαιστίνη, τώρα που πηγαίνω συνέχεια εγώ, με φίλους γνωστούς κτλ. Και αυτά. Ντρέπομαι να πω ότι δεν έχω πάρει δοκτορά. Από μάσταρς και πάνω. Όλη η παρέα, όποιος κάνει. Εδώ στην Κύπρο, τώρα ξεκινήσαμε με τις υποτροφίες που πήραμε από την Κυπριακή κυβέρνηση και ήρθαν 5 φοιτητές να κάνουν μεταπτυχιακά στη Λεμεσό. Από πού ήρθαν αυτοί, από τη Γάζα. Ο ένας από αυτούς μόλις έφτασε, πριν λίγες μέρες, τώρα πριν 10 μέρες, μόλις έφτασε, πληροφορήθηκε ότι σκοτώθηκαν 3 μέρη της οικογένειάς. Στην Κύπρο τώρα. Τώρα είναι στη Λεμεσό, ναι. Σκοτώθηκαν 3 μέρη από την οικογένειά του. 2 αδελφές του και ο μικρότερος αδελφός του. Μου πήρε τηλέφωνο και έκλαιε στο τηλέφωνο. Και όμως δεν θα τα παρατήσει και θα φύγει. Θα κάτσει να σπουδάσει, να πάρει το πτυχίο και θα προσπαθήσει να κάνει δοκτορά, να κάνει μεταπτυχιακό δοκτορά εδώ. Έτσι είμαστε. Όταν είχαμε τα λίγα χρόνια αυτά που, από το 1993 που υπογράψαμε τη Συμφωνία Όσλου, το μήνα του μέλλοντος που λέμε με τους Ισραηλινούς, μέχρι το 2000 που ξεκίνησε η δεύτερη εντιφάδα, η οικονομία στη Παλαιστίνη και οι δυνατότητες και ευκαιρίες δουλειά που βρέθηκαν στη Παλαιστίνη μας δίνανε πολύ αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον μας σαν Παλαιστίνη. Αν πάτε στις αραβικές χώρες, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, σε όλες τις θέσεις κλειδιά, στις μεγάλες εταιρείες, θα βρείτε έναν Παλαιστίνιο. Τώρα, είμαστε πιο έξυπνοι, δεν θα το έλεγα. Είμαστε, επειδή όμως αδικηθήκαμε και βάλαμε στόχους στη ζωή μας και γίναμε κάπως έτσι, δεχθήκαμε την πρόκληση και προχωράμε δυνατά και θεωρούμε ότι η επιστήμη και οι σπουδές είναι ένα όπλο στα χέρια μας και πρέπει να είμαστε δυνατοί και δεν πρέπει να αγωνιστούμε. Αυτό που είχα, το σχέδιο για τους Άραβες, για τους Παλαιστινίους, ήταν να εκδιωχθούμε από την Παλαιστίνη, να μας μοιράσουν σε διάφορες αραβικές χώρες, όπως έγινε. Όπως και έγινε ακριβώς. Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Αίγυπτος κτλ. Μετά από 40-50 χρόνια θα ξεχαστεί το Παλαιστινιακό. Εμείς θα μας έχουν ρουφήξει αυτές οι αραβικές κοινωνίες, γιατί έχουμε ίδια θρησκεία, τα ίδια γλώσσα, ήθη και έθιμα, την ίδια γλώσσα. Είμαστε ένας λαός οι Άραβες. Λοιπόν, αυτοί ποντάραν σε 40-50 χρόνια θα έχει τελειώσει το Παλαιστινιακό. Και μάλιστα η Γκόλντα Μέιρ είχε πει ότι οι μεγάλοι θα πεθάνουν και οι μικροί θα ξεχάσουν. Λέτε όμως που δεν έγινε αυτό. Ρωτήστε όποιον Παλαιστίνιο από 5 χρονών, πιάστε έναν πιτσιρικά 5 χρονών, 6 χρονών Παλαιστίνιος που να ζει στην Ελλάδα, να μην έχει δει την Παλαιστίνη ποτέ και η μάνα του να είναι Ελληνίδα, ρωτήστε τον από πού είστε, από πού είσαι, θα σου πει είμαι Παλαιστίνιος και με πολύ μεγάλη περηφάνεια θα σου πει. Κάπως οι δυσκολίες κάνουν τους ανθρώπους να είναι διαφορετικούς. Δεν είχαμε την άνεση ποτέ σαν λαός, οπότε... Την κάνω για τρίτη φορά την ερώτηση, επειδή πραγματικά θέλω να ξέρω πώς... Δύο ερωτήσεις βασικά. Κατά πόσο νιώθετε στήριξη ή κάτι άλλο από τον κυπριακό λαό? Και δεύτερον, πώς αισθάνεστε όταν σαν πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο βλέπετε την Κύπρο να ακολουθεί το υποστηριχτικό κατά κάποιον τρόπο ύφος προς το Ισραήλ? Δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, σας πω κάτι. Οι σχέσεις Κύπρου-Παλαιστίνη. Εγώ, από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ στην Κύπρο και επέδωσα τα διαπιστευτήριά μου στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπα ότι οι σχέσεις μας, οι δύο λαοί, είναι χτισμένοι πάνω σε μία μαγική λέξη. Αλληλοκατανόηση. Και εσείς έχετε ανάγκη στήριξης από όλο τον κόσμο και εμείς έχουμε ανάγκη στήριξης από όλο τον κόσμο. Η εξωτερική πολιτική της Παλαιστίνης δεν λειτουργήσε ποτέ και δεν θα λειτουργήσει ποτέ εις βάρος του Κυπριακού. Και πιστεύουμε ότι η εξωτερική πολιτική της Κύπρου πάλι
δεν λειτουργεί εις βάρος του Παλαιστινιακού. Τώρα σαν λαός εγώ νιώθω, σας λέω, νιώθω τυχερός που είμαι στην Κύπρο. Τι μηνύματα πιάνετε? Καταρχήν το πιο βασικό για μένα ότι οι Κύπροι έχουν το αίσθημα της φιλοπατρίας σε πολύ ψηλό επίπεδο. Άρα καταλαβαίνουν τους αγωνιστές, ξέρουν τι σημαίνει αγώνας. Και η ιστορία μας πάει πολλές δεκαετίες πίσω από τις σχέσεις Αραφάτ με τον Μακάριο, από τη θέση που κράτησε ο Αραφάτ το 1974. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως οι παλιοί το ξέρουν καλύτερα. Είχαμε τις καλύτερες σχέσεις με την Κύπρο και συνεχίζουμε να έχουμε. Εγώ προσωπικά, επειδή έζησα και στην Ελλάδα και τα παιδιά μου έχουν την ελληνική υπηκότητα, έχουν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό, τα παιδιά μου, δύο αγόρια έχω, άρα θα μπορούσαν να υπερασπιστούν την Κύπρο κάποια στιγμή. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά λέω, σαν φαντάρι στον ελληνικό στρατό. Βρήκα την καλύτερη αντιμετώπιση από τους Κύπριους. Τη ζεστασιά που έχουν οι Κύπροι, την κατανόηση, την αλληλεγγύηση. Είχατε επαφές τελευταία με πολιτικά ψηλά... Πάντα, με όλους. Ναι. Πρόσωπα... Πάντα έχω. Βέβαια, συνέχεια έχω. Βέβαια, συνέχεια έχω. Πώς προσεγγίσαν την όλη κατάσταση, να σου πω, με τον πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, μιλήσατε? Καταρχήν, ο πρόεδρος ήταν στη Παλαιστίνη πριν δύο μήνες. Ήμουνα εκεί, ήμουνα παρόν σε όλες τις συναντήσεις. Μετά την 7η Οκτώβρη. Μετά, εγώ δεν θέλω να θεωρήσω ότι αυτή η ημερομηνία... ορόσημο για κάτι. Ναι, ότι ξεκινάει. Μα για εμάς τους ουδέτερους. Ξεκινάει το Παλαιστινιακό. Όχι, απλώς. Για αυτό που θέλουμε να ζωσετε πλέον. Απλώς σας ξύπνησε. Απλώς αυτό που έγινε σας ξύπνησε. Και θα σας πω κάτι που δεν θέλω να το παραξηγήσω. Μα θα παραξηγήσω. Είμαι 2,5 χρόνια εδώ στην Κύπρο. Και εξελίσσονται καθημερινά διάφορα γεγονότα στην Παλαιστινή, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Δεν σκεφτήκατε ποτέ να με βρείτε και να μου φωνάξετε σε αυτή την εκπομπή. Άδικο έχω. Όχι, δεν έχει τα δύο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε πρέσβη τη Παλαιστίνη στην Κύπρο. Άρα. Απολογούμε την άγνοια μου. Όχι, σα το λέω. Ο καθένα θεωρεί τα δικά του. Εννοείται. Οι προτεραιότητε του κόσμου έχουν αλλάξει. Εγώ δεν μπορώ να απαιτήσω από τον κάθε έναν να ασχοληθεί με το Παλαιστινιακό και να κάθεται και να μελετήσει. Είναι ευκαιρία όμω τώρα. Είναι ευκαιρία οπωσδήποτε. Μα γι' αυτό λέμε όλα αυτά που είπαμε και αυτά που θα πούμε, τα λέμε για να καταλάβει ο κόσμο τι γίνεται. Γιατί πολλέ φορέ έχω εντοπίσει διάφορου ανθρώπου που εκφράζονται για το Παλαιστινιακό και μου θυμίζουν κάποιοι που θέλουν να διαβάζουν ένα μυθιστόρημα και ανοίξουν το βιβλίο από τη μέση. Το ανοίγουν από τη μέση και προχωράνε προς το τέλος. Δεν θα καταλάβεις ποτέ. Το Παλαιστινιακό είναι πολύ απλή υπόθεση, όσο δύσκολο και να φαίνεται. Όσο δύσκολο και να φαίνεται. Πάρει κατοχή, υπάρχει διατησία στη μέση που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Έτσι δεν είναι? Έχει πάρει τις αποφάσεις του, υπάρχει αναγνώριση από όλο τον κόσμο για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων σε ανεξάρτητο κράτος, προσδιορίζει πού θα είναι αυτό το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, ποια είναι η πρωτεύουσά του, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και το μόνο που μένει η εφαρμογή. Και σας είπα, δεν υπάρχει κάτι που ζητήθηκε από εμάς και δεν το κάναμε. Δεν υπάρχει. Ένα πράγμα ζητήθηκε από τους Ισραηλινούς και ακόμα το λέμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή το λέμε. Να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τη Δυτική Όχθη και από τη Λωρίδα της Γάζας και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσά μας. Και έληξε το θέμα. Έληξε. Δεχθήκαμε, σας είπα, το 22% από την Παλαιστίνη. Το 22% το δεχθήκαμε. Δεν το δέχονται. Γεμίζουν τη Δυτική Όχθη καθημερινά με πικισμούς. Αλλά ποιες ευκαιρίες, σας είπαν, ότι δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στους Παλαιστίνες. Πού είναι αυτές οι ευκαιρίες? Το πολιτικό σκηνικό τώρα στην Παλαιστίνη ποιο είναι? Ότι εμείς εδώ και χρόνια ζητάμε να κάνουμε εκλογές. Παράδοξο λίγο. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε εκλογές στη κατηχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και εμείς χωρίς την κατηχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Οι τελευταίες ήταν το 7. Πότε ήταν οι τελευταίες εκλογές? Το 6. Το 6.
Μπορείς να μας πεις λίγο για τον εμφύλιο πόλεμο του 6. Τι οδήγησε τη σύγκρουση Χαμάς? Κοιτάξτε, δεν είμαστε ούτε πρώτοι ούτε τελευταίοι. Εντάξει, ιστορικά όμως τι έγινε. Γίνονται, αλλά εδώ, γιατί? Εδώ μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ στους που είπαμε στην αρχή, στους υποκριτές που τους κάλεσα εγώ να έρθουν να θαυμάζουν τα έργα τους. Τι καταφέρανε με αυτή τη διγλωσία, τι καταφέρανε με αυτή την πολιτική 2 μέτρων και 2 σταθμών, να τροφοδοτήσουν τους Εζαϊνούς με αλαζονία, δόσεις αλαζονίας. Τι καταφέρανε. Εν τόκαμε το πράγμα τώρα, ναι. Συγγνώμη. Νιώθετε ότι κάνουμε το πράγμα τώρα. Συνεχίζεται, βεβαίως. Οι ερωτήσεις που κάνω, νιώθετε ότι είναι μέρος της υποκρισίας? Όχι. Ένα άτομο, θέλω να μάθω. Όχι. Δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε εκλογές. Τώρα, με ρωτάγατε για το διχασμό. Ούτε πρώτη ούτε τελευταία. Στα ελληνικά υπάρχει μια παροιμία που λέει φτώχεια φέρνει γκρίνια. Στην πολιτική φτώχεια φέρνει έλλειψη προοπτικής, ελπίδας. Φτάνει ο κόσμος στη δυσπιστία απέναντι σε όλους και σε όλα κτλ. Η ευθύνη της Δύσης και τους υποκριτές είναι ότι δεν στηρίξανε αρκετά την Παλαιστινιακή Αρχή ώστε να έχει την αξιοπιστία απέναντι στο λαό της και να προσφέρει αυτά που πρέπει. Όταν οι Ισραηλοί έχουν 5.000 φυλακισμένους αυτή τη στιγμή, 5.000 τώρα που μιλάμε, 5.000 φυλακισμένους, ανάμεσά τους υπάρχουν 4 βουλευτές εκλεγμένοι από τις τελευταίες εκλογές που είναι στην χώρα. Ένας από αυτούς είναι ο Μαρουάν Μπαργούθη, παράδειγμα. Ο Μαρουάν Μπαργούθη ήταν από τους πρώτους, όταν ήταν στην νεολαία της Φατάχ, από τους πρώτους που ξεκίνησε διάλογο με την νεολαία του Εργατικού Κόμματος τότε, πριν από τη Συμφωνία Όσλο, να προετοιμάσουν το έδαφος για συμφωνίες, συνομιλίες, για επαφές με τους Ισραηλινούς, για να φτάσουμε σε ειρήνη, τέλος πάντων. Και πού? Στην Κύπρο. Είναι στη φυλακή εδώ και 22 χρόνια. Και η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να τον αποφυλακίσει. Δεν έχει τη δυνατότητα να τον φυλακίσει. Άρα ο απλός Παλαιστίνιος, ο απλός άνθρωπος, τι γνώμη θα έχει? Πού βλέπει το αδιέξοδο και το διέξοδο? Πού το βλέπει? Θα αρχίζει να ψάχνει για άλλες λύσεις. Τουλάχιστον να στηρίξει άλλες λύσεις. Σαν αντίδραση. Σαν αντίδραση, σαν απογοήτευση. Μα 30 χρόνια διαπραγματεύεσαι. Και ο αρχηγός της Μοσάντ λέει, μάλλον ο Άβι Σλάιν, διανόμενος Εβραίος, που σας είπα ότι είχε την εμπειρία του ολοκαύτωμα, λέει ότι μετά από 30 χρόνια διαπραγματεύσεις οι Παλαιστίνοι ζουν επί συνθήκες κάτω από καθεστώς apartheid. Ωραία, ρωτήσατε τους Παλαιστίνιους πώς το αποδέχονται αυτό το πράγμα, πώς το βλέπουν? Άρα ήταν αυτονόητο να κάποια στιγμή να έρθει ο διχασμός, γιατί υπάρχουν διαφορετικές γνώμεις. Υπάρχει μια γνώμη που λέει έτσι, άλλη γνώμη λέει αλλιώς. Αυτά συμβαίνουν. Άρα επειδή κάπως η Ισραηλινή τρομερή παραγωγή έτσι παραπληροφόρησης λένε ότι κοιτάξτε, είναι διχασμένη η Παλαιστίνη και γι' αυτό δεν μπορούμε με ποιον να συζητήσουμε. Okay. Πότε έγινε αυτό με τη Χαμάς και τη Φατάχ? Πρόσφατα, πριν λίγα χρόνια. Πριν από αυτό, πριν να είναι αυτός ο διχασμός, πριν να είναι ο εμφύλος που το είπατε εσείς εμφύλιο, πριν να είναι αυτό, οι Ισραηλινοί κάναν καμία παραχώρηση? Δεν κάνανε. Άρα δεν είναι αυτό εμπόδιο. Βέβαια, εύχομαι να τελειώσει το συντομότερο. Δεν μας τιμά η Παλαιστίνη να δώσουμε την αγώνα μας και να έχουμε εσωτερικά τέτοιες καταστάσεις. Εννοείται. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να τελειώσει. Και θα τελειώσει. Υπάρχουν οι γιαχτίδες ελπίδας μέσα σας, κύριε Αττάρη, ότι τούτα όλα που στηρίζετε και λέτε για να τελειώσει τούτο νουλό?
να γίνουν κατά κάποιον τρόπο. Που ελπίζετε, θα σας πω εγώ που ανήκω. Εγώ ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύει ότι η ιστορία έχει καταντήσει να γίνει το νεκροταφείο των αδικημένων κακομύριδων που κάθονται με σταυρωμένα χέρια και περιμένουν τη δικαίωση. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ ανήκω σε ομάδα που λέει πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να απελευθερωθείς. Γιατί αν ποντάρεις στον εχθρό σου, στον αντίπαλό σου, ότι κάποια στιγμή θα συλληπιθεί, αν είχε τέτοια συνείδηση, δεν θα σου είχε κάνει το κακό από την αρχή. Άρα πρέπει να αγωνιστούμε. Και εμείς δίνουμε μια υπόσχεση σε όλους τους ανθρώπους που λατρεύουν την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή. Θα δώσουμε τον αγώνα μας με όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτουμε. Και από γενιά σε γενιά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι ζούμε με αξιοπρέπεια. Έχουμε τη δικιά μας πατρίδα και ζούμε με αξιοπρέπεια. Λιγότερο από αυτό δεν θα δεχθούμε και περισσότερο δεν ζητήσαμε ποτέ για να ζητήσουμε τώρα. Ποιες εξωτερικές δυνάμεις ή τουλάχιστον φίλοι της Παλαιστίνης πιστεύετε ότι μπορούν να, ακόμα και σήμερα, να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να πρώτον να σταματήσει ο βομβαρδισμός της Γάζας και δεύτερον να είναι αφορμή το τι γίνεται στις τελευταίες μέρες τους ώστε να λυθεί το Παλαιστίνο. Κοιτάξτε, για κάποιες χώρες και για κάποιες δυνάμεις, επειδή το πιστέψαν από την αρχή και μας στηρίξαν το δικαίωμα του Παλαιστινιακού, πολλές χώρες υπάρχουν. Μία από αυτές τις χώρες είναι η Κύπρος, ας πούμε. Πιστεύουν στο δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει το ανεξάρτητο του Παλαιστινιακού. Μα πώς είναι η επιρροή και η δύναμη να έχει η Κύπρο? Όχι. Εγώ είπα παράδειγμα μία που είμαστε στην Κύπρο. Αλλά υπάρχει η Ρωσία, υπάρχει η Κίνα, υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν όλες οι αραβικές χώρες. Υπάρχει ένα ολόκληρο στρατόπεδο. Αυτή είναι που πιστεύουν από την αρχή ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να έχουν τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μετά από αυτά που γίνανε αναγκαστικά για να φυλάξουν τα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή και γενικώς για τις ισορροπίες που υπάρχουν στην περιοχή, θα είναι υπέρ τη λύση του Παλαιστινιακού. Μια από τούτες τις χώρες, μπορεί να είναι η Τουρκία, ας πούμε. Ακόμα και η Τουρκία και η Αμερική. Και... το ρόλο των Αμερικάνων σε αυτή την ιστορία, πώς το βλέπετε, πού τους τοποθετείτε, τι ρόλο παίζουν? Οι Αμερικάνοι. Ναι. Οι Αμερικάνοι εδώ και... ενώ στην αρχή πιστέψαμε ότι μπορεί να παίξουν του ρόλου, μία που η λύση που προτάθηκε σε εμάς ήρθε στα μέτρα τους. Πιστέψαμε ότι όντως θα έχουν τη δύναμη και την επιρροή να επιβάλλουν αυτή τη λύση δύο κρατών. Σιγά σιγά όμως οι ίδιοι Αμερικάνοι απομακρύνθηκαν από αυτή τη λογική και αφήσαν το Ισραήλ να λειτουργήσει με αλαζονία ανεξέλεκτα εις βάρος μας. Οπότε για εμάς, για τους Παλαιστίνιους, οι Αμερικανοί από μόνοι τους, το να είναι η δύναμη εγγύηση για μία λύση το Παλαιστινιακό, νομίζω δεν. Η Ρωσία. Η Ρωσία στηρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων κτλ. Αλλά τώρα τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ρωσία αυτή τη στιγμή, υπάρχει ερωτηματικό. Υπάρχει η κατάσταση η Ρωσία με την Ουκρανία κτλ. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι ο κόσμος πλέον ας δηλώνουν υποκριτικά στήριξη το Ισραήλ και τα λοιπά και αυτά, εντάξει, τα ξέρουμε, τα ακούμε, δεν περιμέναμε κάτι άλλο, όμως όλοι θα φτάσουν πολύ σύντομα, ήδη κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να πιστέψουν ότι η μόνη λύση για σταθερότητα, ασφάλεια, ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μάλλον σε όλη την περιοχή, είναι ο Παλαιστινιακός λαός να αποκτήσει τη δική του πατρίδα. Απλά. Η ειρηνική διαβίωση Ισραηλινών και Παλαιστινίων πιστεύετε ότι επηρεάζεται και από την διαφορετικότητα της θρησκείας, παίζει ρόλο? Δηλαδή, για να ολοκληρώσω την ερώτηση μου, θεωρείτε ότι όπως έχουμε εξτρεμιστικά
ιδεολογικά και πολιτικά στοιχεία που τη μια πλευρά τα αντίθετα θρησκευτικά μπορεί να δυναμητήσουν ή να δυσκολέψουν τούν την ελπίδα, επειδή εσείς μιλάτε με όρους πολιτικούς, διεθνούς δικαίου, συμφωνίες, διπλωματία, αλλά υπάρχουν και τούτοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί κάποιος να τους πιάσει. Αυτά τα στοιχεία. Αιωρούνται στον αέρα. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν παντού. Ναι, αλλά είναι έντονα. Όχι μόνο Ισραήλ, Παλαιστίνη κτλ. Παντού, παντού υπάρχουν. Ας πούμε, χαρακτηρίζουν εδώ, την εδώ, εδώ, ως μια νέα ISIS. Ωραία. Ναι, το άκουσα και αυτό. Πώς είναι. Είναι. Δεν είναι το θέμα αν είναι ISIS ή δεν είναι. Δεν είναι ISIS βέβαια, αλλά δεν είναι. Έτσι, πιστέψτε με, όταν πιανόμαστε από μία λέξη τέτοια, αδικούμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Ξέρω εμείς, το. Αντιλαμβάνομαι το. Χύνεται πολύ αίμα στη Παλαιστίνη. Αντιλαμβάνομαι πολλά, το. Πολλά θύματα. Πολλά... Έχετε δει τα βίντεο. Είδα πολλά. Αυτές τις μέρες. Είδα πολλά. Οπότε δεν. Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή ότι εγώ δεν συζητάω το Παλαιστινιακό από το Σάββατο μέχρι σήμερα. Είναι άδικο. Το Παλαιστινιακό είναι 75 χρόνια. Άρα θεωρείτε τα φύχα μας που τη μέση πάλι να υφίσταται το πρόβλημα. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι έτσι. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν παντού. Μπορείτε να με δικαιολογήσετε εσείς μια σταθερή χώρα όπως παράδειγμα Ελλάδα, ξαφνικά η Χρυσή Αυγή να αποκτήσει τέτοια δύναμη και να μπει στη Βουλή κτλ. Και αυτά. Στη Γαλλία το ίδιο, στη Γερμανία το ίδιο, παντού, στην Αυστρία. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν παντού. Δεν είναι αυτά τα στοιχεία εμπόδιο. Ακόμα και ο Μπενγκεφίρ, ακόμα και ο Σμούτριτς, ακόμα και όλοι οι φανατικοί Εβραίοι που θέλουν το μεγάλο Ισραήλ, που δεν υπάρχει η Παλαιστίνη, δεν υπάρχει η Ιορδανία, φτάνει μέχρι τη Σαουδική Αραβία κτλ. Και αυτά, και πρέπει όλοι οι Παλαιστίνοι να πεθάνουν. Πρέπει όλα αυτά το βολώνουν όταν υπάρχει θέληση από τις μεγάλες δυνάμεις που υποτίθεται σχεδιάζουν το μέλλον της ανθρωπότητας, δυστυχώς. Όλοι το βολώνουν αυτοί. Μην νομίζετε. Εδώ οι φωνές που ακούγονται αυτές τις μέρες από το Ισραήλ και από τους φανατικούς, τους εξτρεμιστές, δεν περιγράφονται, δεν λέγονται. Δηλαδή ντρέπομαι να τα πω. Ένας υπουργός να λέει ότι δεν στέλνουμε δέματα με φάρμακα, φαρμακευτικό υλικό και φαϊτό κτλ. Στη Γάζα, στέλνουμε μόνο TNT, δηλαδή βόμβες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και όμως, σας λέω ότι όταν υπάρχει βούληση, όταν φτάνουν στο σημείο οι μεγάλες δυνάμεις που λέμε και βλέπουν ότι η σταθερότητα στην περιοχή μόνο με λύση δίκαια λύση το Παλαιστινιακό, θα το κάνουν. Και εμείς, όπως σας είπα, δίνουμε τον αγώνα μας, τον δίκαιο αγώνα μας, σε όποιον αρέσει, σε όποιον αρέσει, με όλα τα νόμιμα μέσα. Προχωράμε. Είμαστε όρθιοι και θα παραμείνουμε όρθιοι όσες σφαγές και να γίνουν εις βάρος μας. Είμαστε ένας λαός αποφασισμένος. Στο νεκροταφείο της ιστορίας δεν πρόκειται να πάμε. Και αν πάμε, θα πάμε με ψηλά το κεφάλι. Όχι να καθόμαστε με σταυρωμένα και να περιμένουμε τη δικαίωση, δεν ξέρω από πού να μας έρθει. Δεν είμαστε κακομοίριδες. Αγωνιστές είμαστε. Αγωνιστές. Να πω κάποια πράγματα τα οποία διαβάζω και πιθανόν εσείς να υποστηρίξετε ότι είναι μέρος της Ισραηλινής προπαγανδάς. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Ο λόγος που τα λέω είναι επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, ενδιαφέρεται για τα δικά του. Νομίζω ότι πρώτη φορά, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα, είμαι 40 χρονών, ασχολούμαι με το τι γίνεται στον κόσμο, νοιάζει με, αλλά θα πω ψέματα ότι μοιάζει με πρώτα το τι γίνεται στο δικό μου το σπίτι. Δεν σας αδικώ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εννοείται, εννοείται. Παντού. Όμως, σαν άνθρωποι, ειδικά άνθρωποι που πιστεύουν ότι, ξέρεις, ο κόσμος είναι πιο ουτοπικός, είναι πιο απλός, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Διαβάζουμε και βλέπουμε κάποια πληροφορίες, αναρτήσεις, ακόμα και από επίσημους λογαριασμούς, π.χ. το IDF ή τέλος παντών, ισχυρίζονται ότι τη χθεσινή, για να ξέρει ο κόσμος πότε κάνουμε την συζήτηση, επειδή μάλλον να μπει αύριο, να μέρα σήμερα, Πέμπτη, Παρασκευή,
Σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Χάσαμε τις μέρες. Αύριο Πέμπτη. Μια χαρά. Το Ισραήλ ισχυρίζεται, να σας πω τρία. Ότι το νοσοκομείο έπληξε το ρουκέτσες της Χαμάς. Ένα-ένα να σας απαντήσω γιατί να μην ξεχάσω. Που λάθος, ναι, απαντάτε μου το. Λοιπόν, σε αυτό... Επειδή κυκλοφορούν τούτα. Ναι, έχω να σας πω το εξής. Καταρχήν, πόσο μακριά είναι αυτό που κάνανε χθες με την συμπεριφορά τους, με τις πράξεις τους γενικά. Δεν είναι μακριά. Ήδη λένε ότι στοχεύουν χειρουργικά. Μισό λεπτό. Ποια χειρουργικά. Έτσι λέω. Εδώ η Λάνη. Το να σκοτώσουν 500 άτομα ίσως πρώτη φορά. Αλλά το να χτυπήσουν ένα σπίτι που να είναι στέλεχος της Χαμάς, της Φατάχ, δεν ξέρω εγώ ποιος, μέσα σε αυτό το σπίτι, γνωρίζοντας ότι έχει μέσα 10 παιδιά και να θυσιάζουν τα 10 παιδιά για να φτάσουν στον καταζητούμενο, κατά τη γνώμη τους, αυτό για μένα δεν έχει καμία διαφορά από το χθεσινό χτύπημα. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μακριά από τη συμπεριφορά τους, από τις πράξεις τους. Και η ιστορία του το έχει καταγράψει αυτό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πιστεύετε ότι εσείς, η Χαμάς και η Τζιχάτ, έχουν τέτοιους πυράβλους με τέτοια τρομακτική δυνατότητα? Εγώ σας λέω όχι. Από αυτά που βλέπω. Εγώ στατιωτικός δεν είμαι. Από αυτά που βλέπω. Χτυπάνε 50 πυράβλους στο Τελαβίβ. Okay. Τραυματίζεται ένας, δύο. Αυτά ακούμε. Άρα μην ακούτε για χιλιάδες ροκέτες κτλ. Εντάξει. Σωλήνηση είναι. Στη γλώσσα των, έτσι, των στρατιωτικών, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό έτυχε να πέσει πάνω στο νοσοκομείο και να έχει τέτοια τρομακτική δυνατότητα να σκοτώσει 500 άτομα, 600 άτομα και να τραυματίσει 2.000. Για όνομα του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, το πιο σημαντικό. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αμέσως μετά από το χτύπημα, έγραψε στο Twitter, επιλέξει, ότι καταφέραμε ένα δυνατό χτύπημα κατά της Χαμάς στο νοσοκομείο, γιατί είχαμε τις πληροφορίες ότι από αυτό το νοσοκομείο εκτοξεύουν ροκέτες και τα λοιπά και κρύβονται κάποιοι τρομοκράτες της Χαμάς. Okay. Μετά από λίγη ώρα το έκανε delete. Κάποιοι το είχαν παρακολουθήσει όμως και υπάρχει αυτό το tweet. Κάτι ακόμα. 5 νοσοκομεία στη Γάζα επίσημα ενημερώθηκαν από τους Ισραηλινούς τις προηγούμενες μέρες αδειάστε τα νοσοκομεία γιατί θα σας χτυπήσουμε. Τηλεφωνικώς. Το συνηθίζουν αυτό οι Ισραηλινοί. Υποτίθεται να προφυλάξουν τις ανθρώπινες ζωές και τα παιδιά και τις γυναίκες και τους αρρώστους και αυτά. Αλλά δέχθηκε αυτό το νοσοκομείο του συγκεκριμένου ένα τηλεφώνημα μία μέρα πριν, λίγες ώρες πριν, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και τους είπαν αδειάστε το νοσοκομείο γιατί θα χτυπήσουμε. Τώρα εγώ με ρωτάτε αν πιστεύω ότι έγινε ένα λάθος από την Χαμάς ξέρω εγώ, και έπεσε έναν πύραυλο. Δηλαδή αυτά είναι επιστημονικής φαντασίας. Το δεύτερο που ισχυρίζονται και γίνεται η πληροφόρηση μέσα από τα social media κυρίως, τουλάχιστον εγώ διαβάζω, είναι ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί πολίτες σαν ανθρώπινες ασπίδες. Και το δεύτερο είναι ότι εμποδίζει τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν από το βορρά να πάνε στον νότο. Το εμποδίζει τους Παλαιστινίους να πάνε από τη βορρά στον νότο, αυτό και να ήταν στο χέρι μου, το ίδιο θα έκανα. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι τρομοκρατία. Ο λαός μας έχει εμπειρία πολύ άσχημη το 1948. Όταν μετακινηθήκαμε από την Παλαιστίνη και πήγαμε και μας μεράσανε σε διάφορες χώρες, όπως σας είπα πρωτήτερα, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος, Αίγυπτος και ζούμε μέχρι τώρα σε καταβλισμούς. Ξεφτυλισμένη ζωή έχουμε εκεί πέρα. Άρα ο κόσμος έχει μάθει από την ιστορία, έχει πάρει τα μαθήματά του. Δεν μετακινείται εύκολα ο κόσμος. Εσείς θεωρείτε δηλαδή λογικό το κράτος του Ισραήλ να δώσει εντολή στα Ηνωμένα Έθνη, ενημερώστε 1.000.000 Παλαιστινίους να μετακινηθούν? Πού έγινε αυτό? Δηλαδή πόσο κόσμος δέχεται να ακούσει τέτοια είδηση?
δίνεις εντολή σε 1 εκατομμύριο κόσμο να πάνε από εδώ εκεί, για όνομα του Θεού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο μου λέτε για ανθρώπινη... ξέρετε τι έκταση έχει η Γάζα και τι πληθυσμό έχει. 25 είναι... μίλια μάκρος, 6 μίλια πλάτος. Χαίρομαι πολύ. Είχα πει ότι που τα φωτά του καλησπέρα στο Σταυρούνι, αλλά διορθώσαμε λίγο πιο μακριά. Μπορεί να πει μειώσει το ζύγι. Και τι πληθυσμό έχει. 2,5 εκατομμύρια. Εντάξει, σας απάντησα νομίζω. Εχθές τι ανθρώπινες σας πείτε. Εχθές επισκέφτηκα τη Γάζα μέσω Google Earth. Τόσο πολύ. Τις τελευταίες μέρες, κύριε πρέσβη, όσο διάβασμα δεν έκανα για το Κυπριακό, κάνω το για το Παλαιστινιακό. Είναι η μεγαλύτερη πέθριο φυλακή στον κόσμο, η Γάζα. Ναι, η Γάζα είναι φυλακή. Η Γάζα είναι φυλακή. Είδα όμως, να σας πω και τι είδα. Είδα καλλιέργειες, είδα γήπεδα, είδα πάρκα. Αυτός είναι ο λαός μας. Τούτη ήταν η αφορμή, δυστυχώς, η αφορμή με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, να μάθω όσα πιο πολλά μπορώ. Εκείνο που αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ δύσκολο για μας να καταλάβουμε όσα και να μας πείτε. Μπορούμε να βιώσουμε το τι βιώνετε. Εννοείται. Και δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε κιόλας. Και ο λόγος που σας παραθέτω τις πληροφορίες τούτες είναι επειδή θέλω να ακουστεί και η δική σας άποψη. Καλά κάνεις. Και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες σας απαντήσεις, έρχομαι στο ερώτημα του, όχι στο ερώτημα, στο αντιεπιχείρημα που θέλω να δώσετε, ότι τα λεφτά τα οποία παρέχονται σαν βοήθεια στην Παλαιστίνη χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να εξοπλίζεται, για να κατασκευάζει τούνελς, για να κατασκευάζει τις σωλήνες που λέτε, κάτι, να εκπαιδεύει κόσμο. Θα σας πω κάτι. Πρώτον, πριν ξεχάσω αυτά που είπατε, ότι θέλατε να πάτε στη Γάζα να δείτε. Με Google Earth που έπιανα. Ναι. Ότι θα θέλατε να πάτε στη Γάζα να δείτε. Είναι επικίνδυνο για μένα αν δεν έχει πολεμό. Είναι επικίνδυνο πάντα. Όποιος κυκλοφορεί στη δυτική όχθη της Λόρδας Γάζας κινδυνεύει από τους Ισραηλινούς. Ας θεωρήσουμε ότι έφτανα. Τώρα εσύ, για μένα είναι επικίνδυνο. Εσύ, ναι, εσύ με αυτό που είπες, σαν να έκανες το συνήγορο του διαβόλου. Τι είπα για ένα πράγμα. Αυτό το επιχείρημα. Όχι, διαβάζονται για να τα σχολιάσετε. Ναι. Ένα βίντεο που με συγκλώνησε, το είδα σήμερα το πρωί. Έχω δει όλα τα βίντεο, έχω δει τις ειδήσεις, έχω ενημερωθεί από φίλους, συγγενείς και τα λοιπά στη Γάζα. Έχω μάθει τα πάντα. Και σαν πρέσβες μου έρχονται πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών και τα λοιπά. Ρωτάει ο δημοσιογράφος ένα παιδί, πρέπει να είναι 8 χρονών. Φοράει φανέλα του Ρονάλτο. Όχι, πέρα από αυτό. Καθόταν ένα παιδί και του λέει τη κλασική ερώτηση που κάνουμε και οι Έλληνες και οι Παλαιστίνοι και δεν ξέρω αν άλλοι λέει, συνηθίζουν αυτή την ερώτηση, ότι τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Για μάντεψε, τι απάντηση. Γιατρός. Όχι. Ποιητής. Όχι. Το είπε γιατί εμείς μεγαλώνουμε. Εμείς δεν μεγαλώνουμε, του λέει. Γιατί αυτό το παιδί συγκεκριμένα έχει θάψει τους φίλους του, τους συμμαθητές του. Και καθόταν δίπλα στο νοσοκομείο που ακόμα υπάρχουν πτώματα παιδιών κάτω από αυτά τα ερείπια. Είπε, εμείς μεγαλώνουμε. Αυτό το παιδί τώρα, μετά από 15 χρόνια, θα τολμήσετε εσείς να το ρωτήσετε γιατί είσαι φανατικός ή εξτρεμιστής ή οτιδήποτε. Αν ξέρατε ότι αυτός, η απάντησή του ήταν έτσι. Ότι γιατί είμαι μεγάλος. Τυχαία μεγάλωση. Πώς θα είναι η συμπεριφορά του. Τι μίσος θα έχει μέσα του αυτός. Είναι ένας από τους μεγάλους μου φόβους και ανησυχίες ότι τούτο νουλόν το οποίο γίνεται τώρα ακόμα και να τελειώσει είναι ο σπόρος που σε 10 χρόνια να δημιουργήσει κάτι εξίσου. Έχεις δίκιο. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτά τα παιδιά που βλέπουν αυτές τις καταστάσεις, ξέρετε τι έχουν κάνει τώρα τελευταία. Αυτό είναι... Κι εγώ συγκλονίστηκα που το άκουσα. Διάφορες οικογένειες που μένουν, συγγενείς, φίλοι, που μένουν σε διαφορετικές γειτονιές, ανταλλάζουν τα παιδιά τους. Δηλαδή στέλνω εγώ έναν από τα παιδιά μου ή δύο
στην οικογένειά σου, στέλνεις εσύ δύο από τα παιδιά σου στη δική μου οικογένεια. Για τις πιθανότητες επιβίωσης. Για τις πιθανότητες. Πώς κάνουν οι πλούσιοι και οι αριστοκράτες που δεν ταξιδεύουν με την ίδια πτήση με τα παιδιά τους. Σου λέει ότι αν πέσει το αεροπλάνο θα ζήσει ο ένας, θα ζήσει ο Αλέξανδρος, θα ζήσει ο... Δεν ξέρω, επειδή οι πλούσιοι δεν είμαστε. Ούτε εγώ, απλώς τα ξέρω, τα έχουμε δει στα έργα. Λοιπόν, φανταστείτε να στέλνω το παιδί μου να κοιμηθεί σε άλλη γειτονιά, σε μια οικογένεια φίλων κτλ. Για να εξασφαλίσω ότι αν πέσει η βόμβα πάνω μας, αυτός θα ζήσει, ή αν πέσει η βόμβα σε εκείνη το σπίτι, εμείς θα ζήσουμε. Για όνομα του Θεού. Και λένε οι χαμένες ευκαιρίες. Πόσο πιο απλό είναι οι Ισραηλοί πραγματικά να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των Παλαιστινίων, όπως είχαμε υπογράψει τη συμφωνία. Να ξυλώσουν τους επικισμούς, να μαζέψουν τα παλιοσίδερα από τη Δυτική Οχθή, ενώ τα τάγκς και τα λοιπά. Ο κόσμος πολλές φορές, αυτό που είπες εσύ, ότι μα δεν είναι και επιχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει λεπτομέρειες. Έχουμε άλλες υπερτοριότητες, έχουμε και τα δικά μας. Συμφωνώ. Και γι' αυτό πάντα διευκρινίζω εγώ ότι αυτά που βλέπετε στη τηλεόραση όταν ακούτε ειδήσεις για Παλαιστίνη και τα λοιπά, και τα social media. Προσέξτε, τα τάγκς είναι Ισραηλινά. Δεν είναι παλαιστινιακά τάγκς στο Τελ Αβίβ, είναι Ισραηλινά τάγκς στη Τζινίν. Και στην Άμπλος και στη Ραμάλα. Γίνεται αυτό που γίνεται στη Γάζα. Ξέρετε πόσα παιδιά, νέα παιδιά, σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται στη Γάζα και δεν ακούστηκε τίποτα. Τις τελευταίες μέρες. Τελευταία εβδομάδα. Πόσα? 63. Απλά. 63. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ τραγικά. Εγώ αυτό που ζητάω από τον κόσμο πολλές φορές ότι... Εντάξει, δεν ξέρεις, μην εκφράζεις γνώμη και λες μεγάλα λόγια. Ρώτα, μάθη. Άνοιξε, όπως έκανες εσύ με το Google, άνοιξε ένα βιβλίο, άνοιξε μια εφημερίδα, ενημερώσου. Μην αρχίζεις και λες πράγματα και μεγάλες κουβέντες εις βάρος ενός λαού που δίνει έναν δίκαιο αγώνα. Τι κάνουμε εμείς? Δεν κάναμε κακό στην ανθρωπότητα. Ακόμα και το ολοκαύτωμα. Είχαμε καμία συμμετοχή εμείς, σαν Παλαιστίνοι? Τι δουλειά είχαμε εμείς? Η Ευρώπη είχε. Έτσι δεν είναι? Η Ευρώπη έχει την ευθύνη για αυτό που έγινε. Το πολύ άσχημο γεγονός. Το τραγικό γεγονός. Που πρέπει η ανθρωπότητα να ντραπεί αυτό που έγινε. Όπως πρέπει να ντρέπεται και τώρα. Η ανθρωπότητα, αυτό που πάθαμε εμείς. Πιστεύετε ότι η ευαισθησία του δυτικού κόσμου για το ολοκαύτωμα έχει να κάνει με την δύναμη του Ισραήλ έναντι της δικής σας επιρροής να παραπληροφορήσει, όπως λέτε? Τώρα εγώ να αρνηθώ ότι είναι έξυπνη και έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους που να καταφέρνουν να παραπληροφορήσουν τον κόσμο και να παίξουν διάφορα παιχνίδια με τη γενική κοινή γνώμη, θα πω ψέματα. Έχουν όλες αυτές τις δυνατότητες. Εκμεταλλεύονται τα μπάντα και τους πάντες και τα λοιπά. Έχουν την κάλυψη από την Αμερική, έχουν το κόμπλεξ που έχουν κάποιες χώρες απέναντί τους για το κακό που τους έχουν κάνει. Εμείς ούτε κακό τους κάναμε. Ούτε κάναμε στην ανθρωπότητα τίποτα τρομικό, τραγικό, που να πληρώσουμε τόσα χρόνια, 75 χρόνια. Εμείς έχουμε συνεχόμενη Νάκμπα. Ξέρετε τι είναι η Νάκμπα? Είναι συνεχόμενο όμως. Θέλετε ένα πει όμως για να ξέρει ο κόσμος. Η Νάκμπα είναι το 1948, 48. Όταν ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ και φορτωθήκαν οι Παλαιστίνοι με φορτηγά και διώχθηκαν από την Παλαιστίνη, από τα χωριά τους, από τα σπίτια τους. Κράτησαν τίτλους ιδιοκτησίας. Βεβαίως. Βεβαίως. Και τώρα ζουν μέχρι αυτή τη στιγμή σε καταβλισμούς. Πώς είναι οι καταβλισμοί? Πώς είναι η κατάσταση? Ναι. Εννοείται ότι είναι τραγική η κατάσταση. Εννοείται. Δηλαδή αν μπείτε πάλι στο Google που μπήκατε χθες. Η κυρία Ρώτα είπε καταβλισμό... ότι δεν είναι καταβλισμοί. Στους καταβλισμούς Παλαιστινίων στο Λίβανο. Τις. Τι συνθήκες ζει ο κόσμος. Και όμως όλοι με πτυχία, με πανεπιστήμια, με σκληρούς αγώνες, με δουλειές.
Ξέρετε, μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου είναι μία εταιρεία που ιδρύεται στην Αθήνα. Οι δύο διοκτήτες της εταιρείας. Πώς ονομάζεται? Είναι Consolidated Contractors Company, CCC. Οι διοκτήτες είναι πρόσφυγες. Από τα χωριά που κάψανε το 48 οι Ισραηλοί και τους διώξανε. Κατάφεραν, δύο μηχανικοί, σπουδάσανε, κάναν μια μικρή εταιρεία, μεγάλο σχεδόν. Τώρα, κάποια στιγμή, πριν λίγα χρόνια, είχε 170.000 υπαλλήλους. Μια κατασκευαστική εταιρεία. Βοηθούν οι άνθρωποι? Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Δουλεύουν οι Παλαιστίνοι, δουλεύουν εκεί. Βοηθούν τους φοιτητές με υποτροφίες, με αυτά, εντάξει. Δεν είναι... Εγώ θέλω να πάω στην Παλαιστίνη, πάω απευθείας, δεν πιάνω άδεια από κανένα. Για να πας στην Παλαιστίνη, εσύ πρέπει να πας μέσω Ιορδανίας. Ναι. Στο αεροδρόμιο Αμάν, από Αμάν στα σύνορα με αυτοκίνητο, μετά περνάς με τα πόδια, τη γέφυρα και μετά με άλλο αυτοκίνητο πηγαίνεις στη Δυτική Όχθη. Τώρα μπορείς να πας και από το Τελαβίβ. Από το Τελαβίβ παίρνεις ταξί και πηγαίνεις στη Δυτική Όχθη. Παραλιακά τη Γάζα είναι ελεγχόμενη από τους Ισραηλίτες, δηλαδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Όλα ελέγχονται από τους Ισραηλίτες. Όλα. Ακόμα και ψαράδες που βγαίνουν το πρωί για το μεροκάματο και τα λοιπά και αυτά, τους πυροβολούν. Όλα ελέγχονται από τους Ισραηλίτες. Όταν λέμε ότι είναι μεγάλη φυλακή, είναι μεγάλη φυλακή. Δεν λέμε υπερβολές. Δεν λέμε καθόλου υπερβολές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Παλαιστίνη. Μια και αναφέρατε την Ιορδανία, η εμπλοκή ή η βοήθεια ή ο ρόλος των γειτονικών αραβικών χωρών, που σας συνδέει η θρησκεία, η γλώσσα, η κουλτούρα, το φαγητό, τα πάντα. Ποια πιστεύετε πρέπει να είναι και ποια είναι? Ας πούμε, η Αιγύπτος, διαβάζω ότι έχει κλειστά τα σύνορά της. Κοιτάξτε, και η Αιγύπτος είναι μια ανεξάρτητη. Και περιμένουν τα φορτηγά με τη βοήθεια. Ναι, ναι, βέβαια. Άρα, γιατί η πρώτη κίνηση που κάνανε Ισραήλ, βομβαρδίσαν τα σύνορα με την Αίγυπτο. Αυτό το σημείο που περνάνε τα φορτηγά, καταρχήν η πρώτη προειδοποίηση του Νετανιάχου ήταν προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Απαγορεύεται να περάσει οτιδήποτε στη Γάζα, δεν πάει να λέγεται ιατροφαρμακευτική βοήθεια, δεν πάει να λέγεται φαγητό, δεν πάει να λέγεται. Απαγορεύεται. Ξέρετε, όποιο φορτηγό, ξέρετε τι υποστηρίζουν. Όποιο, ναι. Ότι τι θα φέρουν, όπλα. Ναι, τι το λένε. Έλα τώρα. Λοιπόν, όποιο φορτηγό πλησιάζει θα το βομβαρδίσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα η κάθε αραβική χώρα, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, έχουν και αυτοί τα δικά τους και οι προτεραιότητες δικές τους. Εννοείται ότι οι στάσεις τους απέναντί μας μας υποστηρίζουν. Μας βοηθάνε και οικονομικά κτλ. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα στη Μέση Ανατολή και δεν είναι μόνο το Παλαιστινιακό. Όπως υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Παντού είναι μια κοινωνία που έχει τα δικά της. Θέλεις να κλείσεις με ένα δικό σου μήνυμα ανελεύθερα να πεις ότι θέλεις σαν... Το δικό μου μήνυμα απευθύνεται στους... Εν Κυπρέοι παραπάνω που να μας. Στους Κύπριους, που εγώ προσωπικά είμαι περήφανος που είμαι στην Κύπρο, είμαι τυχερός... 2,5 χρόνια, πάτε. 2,5 χρόνια. Είμαι τυχερός που έχω να κάνω με τους Κύπριους, τους πολιτικούς, τους απλούς ανθρώπους κτλ. Ένιωσα αυτή τη διστασία. Ξέρω ότι οι Κύπροι... κατά βάθος, ξέρουν ότι έχουμε δίκιο. Ξέρω ότι οι Κύπροι στηρίζουν τον αγώνα μας. Τώρα, ότι υπάρχουν συμφέροντα, παντού υπάρχουν. Σε όλες τις κυβερνήσεις. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο απομακρύνθηκαν λίγο, μάλλον πολύ, από τη βάση που ήταν οι αρχές, οι αξίες, τα principles που λέμε και αυτά, απομακρύνθηκαν όλοι. Τώρα υπάρχουν τα συμφέροντα. Η κάθε χώρα έχει κάθε δικαίωμα να ασκήσει την εξωτερική πολιτική σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα, με έναν όρο να μην λειτουργήσει ποτέ εις βάρος τρίτων. Έτσι. Το μόνο που λέω στους απλούς ανθρώπους, στους αγαπητούς Κύπριους, ότι open your eyes, αυτό που βάλαμε στην πρεσβεία. Κοιτάξτε το θέμα και προσέξτε. Το να λειτουργήσει κάποιος εν θερμό, εγώ σαν άτομο ή
εσύ να λειτουργήσεις εν θερμό, κάπως το δικαιολογώ, κάπως το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Το να λειτουργήσει κράτος ή ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση εν θερμό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Ούτε στο Ισραήλ επιτρέπεται να λειτουργήσει εν θερμό, να ανεβάσει τα F-16 και να αρχίζει να βομβαρδίζει και να σκοτώνει παιδιά και τα λοιπά και αυτά. Άρα το μόνο που θέλουμε δικαιοσύνη. Από το Θεό θα την έχουμε, γιατί έχουμε πίστη και πιστεύουμε. Από τα Ηνωμένα Έθνη την έχουμε και δεν την έχουμε. Την έχουμε με τις αποφάσεις, δεν την έχουμε στην πράξη. Κανείς δεν υποχρεώνει το Ισραήλ να εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις. Κανείς δεν είπε κουβέντα στον Νετανιάχου όταν δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν υπάρχει κάτι που λέγεται Παλαιστίνη. Δεν υπάρχει. Το χάρτη που σας είπα στην αρχή έδειξε. Και θέλουμε δικαιοσύνη από τον κόσμο, τον απλό κόσμο, από τον Κύπριο. Και θα εκμεταλλευτώ την παρουσία μου εδώ στην εκπομπή σου και να πω ότι την Παρασκευή υπάρχει μια σήμερα είναι Τετάρτη, είπαμε. Ευελπιστώ να βγει αύριο το επεισόδιο. Ναι, την Παρασκευή στην πλατεία Ελευθερίας υπάρχει μια συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό κτλ. Θα χαρώ πολύ να δω όλους τους φίλους, τους ανθρώπους που αγαπάνε και λατρεύουν την ελευθερία και τη δικαιοσύνη να είναι μαζί μας. Τελευταία ερώτηση. Με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είπατε μου, δεν είχατε επικοινωνία τις τελευταίες μέρες. Με αρχηγούς πολιτικών κομμάτων μιλήσατε, Στεφάνου. Ναι. Ανίτα Δημητρίου. Ναι, είχα επαφές. Εντάξει. Πρωτοβουλία δική τους. Δική μας πρωτοβουλία και δεν ήμουν μόνος μου. Ήταν όλοι οι Άραβες πρέσβες στην Κύπρο. Ήμασταν 11. Συναντήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ακούσαμε και μας άκουσε. Συναντήσαμε την κυρία Δημητρίου. Μας άκουσε και την ακούσαμε. Με τον κύριο Στεφάνου συναντήθηκα εγώ, όχι επίσημα στα γραφεία κτλ. Και αυτά βρεθήκαμε. Είμαστε και φίλοι. Και εγώ όταν πάω στα γραφεία του ΑΚΕΛ νιώθω σαν το σπίτι μου. Και όταν λέω σαν το σπίτι μου, το εννοώ. Δεν είναι όπως κάποιος Ευρωπαίος ηγέτης μέσα στα Ιερουσαλήμ είπε στον Νετανιάχου ότι νιώθω σαν το σπίτι μου. Όχι. Δεν είναι καν το σπίτι του Νετανιάχου που σας φιλοξενεί για να πει ότι νιώθω σαν το σπίτι μου. Είναι κατεχόμενοι. Κατεχόμενοι Ιερουσαλήμ. Άρα με τους αριστερούς πάντα εγώ έχω την άνεση και νιώθω ότι είμαι σαν το σπίτι μου. Να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είστε ο πρώτος Παλαιστίνιος ο οποίος έρχεται στο καναλί μας. Ευελπιστώ όχι ο τελευταίος και ούτε η τελευταία φορά. Ο στόχος μου ήταν να παραθέσω τη δική μου άποψη. Ο στόχος μου ήταν να σας βοηθήσω να πείτε τη δική σας ιστορία για να μπορέσει και ο κόσμος που μας βλέπει και ακούει να βγάλει τα δικά του τα συμπεράσματα. Εγώ σε ευχαριστώ γι' αυτό που μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα, να προσεγγίζομαι κοινή γνώμη εδώ στην Κύπρο, να μην βιάζεται κανείς να βγάλει συμπεράσματα. Εγώ τώρα έτσι θα κλείσω με αυτό που μου είπες πριν. Τι λένε οι Ισραηλοί για το χτύπημα το χθεσινό? Ότι είναι έναν πύραυλο της τζεχάντ και εμείς δεν έχουμε καμία ανάμεξη σαν Ισραηλοί. Θέλω να σου θυμίζω την περίπτωση της Σιρήν από Άκλη. Η Σιρήν από Άκλη ήταν η δημοσιογράφος που την εκτελέσανε με μία σφαίρα εδώ στο λοιμό, ένας ελεύθερος σκοπευτής του Ισραηλινού στρατού, έξω από τον καταβλισμό Τζινίν. Έτσι. Επειδή ξεσηκώθηκε ο κόσμος για διάφορους λόγους. Πρώτον, ήταν η δημοσιογράφος. Δεύτερον, δεν υπήρχαν επεισόδια εκείνη τη στιγμή. Γιατί μαζόταν να μπει μέσα στον καταβλισμό, γιατί είχαν την πληροφορία ότι ο Ισραηλινός στρατός θα μπει μέσα στον καταβλισμό και έκανε τη δουλειά της. Είναι ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα. Λοιπόν, πρώτον, επειδή ήταν δημοσιογράφος. Δεύτερον, επειδή ήταν η γυναίκα. Τρίτον, ήταν η χριστιανή Ορθόδοξη. Τέταρτον, είχε αμερικάνικη υπηκότητα. Άρα καταλάβανε οι Ισραηλοί ότι θα γίνει θέμα. Μεγάλο θέμα. Και όντως έγινε. Η πρώτη αντίθεση των Ισραηλινών ποια ήταν?
ότι δεν είμαστε εμείς. Κατά λάθος, κάποιος από τους μαχητές του καταβλισμού Τζινίν τη σκότωση, η σφαίρα ήρθε από εδώ, όχι από εκεί. Ξέρεις, άρχισαν αυτά τα κόλπα, ας πούμε. Και αυτό ήταν μεθοδευμένο. Να κρυώσει λίγο, είναι και η κοινή γνώμη, να παγώσει λίγο το θέμα, να μπερδευτεί ο κόσμος ανάμεσα στην εκδοχή ότι οι Ισραηλοί τους σκοτώσαν, έτσι λένε οι Παλαιστίνοι, ότι κακό τους βρίσκει, λένε οι Ισραηλοί και η κατοχή κτλ. Έτσι λένε. Λοιπόν, και απ' την άλλη, ο κόσμος να σκεφτεί ότι μπορεί να έχουν δίκιο οι Παλαιστίνοι, όχι μπορεί να έχουν δίκιο οι Ισραηλοί. Κάτσε να δούμε, να γίνει έρευνα, να γίνουν εξετάσεις κτλ. Και αυτά. Μετά από ένα μήνα, εφόσον το θέμα είχε κοντέψει να ξεχαστεί, μάλλον είχε ξεχαστεί, γιατί έρχονται άλλα γεγονότα και καλύπτουν το προηγούμενο. Βγήκε ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατιώτης, ο ελεύθερος σκοπευτής και ομολόγησε. Εγώ λέει. Αυτό συμβαίνει και με το χθεσινό. Κάτσε να περάσει λίγο, να περάσουν κάποιες μέρες, να ξεχαστεί. Δύσκολα θα ξεχαστεί αυτό που έγινε. Πολύ δύσκολα θα ξεχαστεί. Αλλά λέω, κάπως να μην ασχοληθεί ο κόσμος, γιατί θα έρθει άλλο γεγονός. Ποιος ξέρει ποιο θα είναι, αν θα είναι χειρότερο, μακάρι όχι. Και μετά θα βγει ότι ο πύραυλος ήταν από το Ισραήλ, απλά. Οπότε αυτή η προπαγάνδα, κάποια στιγμή όλη η αλήθεια λάμπει. Έγινε. Αν το κλείσουμε με μια ελπίδα για ειρήνη, να σταματήσει η ειρήνη. Βεβαίως, εμείς έχουμε ανάγκη την ειρήνη περισσότερο από όλο τον κόσμο. Και επειδή θεωρώ ότι το Παλαιστινιακό μπορεί να είναι μακριά μας, αλλά είναι αρκετά κοντά μας. Είναι αρκετά. Και θεωρώ ότι οι οποιασδήποτε παρενέργειες κατά κάποιον τρόπο να επηρεάσουν και τη δική μας σήμερα. Πολύ σωστά. Και το πιο σημαντικό είναι να εμείς σαν Κύπροι να μπορέσουμε παραβολικά να πιάσουμε μαθήματα για το τι γίνεται, τι παίζεται και πώς εξελίσσεται η κατάσταση επειδή. Εντάξει, έχουμε και εμείς τα λεφτά μας. Μου δίνεις την ευκαιρία τώρα. Εμείς, μάλλον δεν θα τελειώσουμε την κουβέντα ποτέ. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω μια κουβέντα που πολλοί αναρωτιούνται και κάποιοι πάλι μεθοδευμένα προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν έτσι τις θέσεις της Παλαιστίνης και τα λοιπά σε σχέση με το Κυπριακό. Εμείς, και δηλώνω εγώ ως πρέσβης της Παλαιστίνης, εύχομαι για την Κύπρο και τον Κυπριακό λαό ακριβώς ό,τι εύχομαι για το λαό μου, για τον Παλαιστινιακό λαό και για κάθε λαό που έχει διαμάχες για κάποια εθνικά θέματα. Να λυθούν όλα τα θέματα τα δικά μας, τα δικά σας, των άλλων, με βάση τις διεθνείς δίκαιες. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.